για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε για το ψεκανό καταπληκτικό με τους μορφοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριες καμπτουδόφε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μια αυθεντική, μια γνήσια, μια τόφια ζουμουσάδα! Ελάτε, ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα μας, να περάσουμε και σήμερα όμορφα, να τα δούμε όλα, να τα σχολιάσουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε και σήμερα ωραία πράγματα, να δώσουμε και σήμερα ωραία δώρα. Ελάτε, κοπιάστε, Κωστής Τσαρός στο μικρόφωνο για αυτό το μουτσουνάρα μου, με μεγάλο Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα, κυρίες και κύριοι, μεγάλο ζογκλέρ. Και σήμερα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε, έχουμε ωραία πράγματα να δώσουμε δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Να συζητήσουμε τι έγινε χθες, τι δεν έγινε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θέλαμε να γίνει, τι έγινε παρότι δεν έπρεπε και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα. Ελάτε, ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε την παρέα μας. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσα στο μαραφέτη. Σήμερα έχουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Μενελάου 29. Μενελάου 29. Στον Εύωσμο. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Καταπληκτικό το δώρο. Όπως καταλαβαίνετε, να γεμίσουμε με καλούδια σας, με υπέροχες εκλεκτές νοστιμιές με κρέατα. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Και βέβαια το υπέροχο τριήμερο στις Θερμές. Στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Θερμές. Εκεί να πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ. Να περάσετε όμορφα με τον άνθρωπό σας, με το έτερο σας ημίση που το έχετε σε εκτίμηση. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε τα μαραφέτια, θα ανοίξουμε και γραμμές, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση άμα γουστάρετε, να δώσουμε τραπέζια στη Ραδόκολα και όπου αλλού. Θυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα σε, από την πιο μικρή συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη. Κυρίως αυτό το διάστημα LG πλυντήρια, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αγάπη και λατρεία από τις γυναίκες στα κορυφαία πλυντήρια της πιάτσας. Κάθονται και χαζεύουν, τα παίρνουν αγκαλιά, τους λένε γλυκόλογα. LG στην Ανδρέα Παπαδρέου στο Κορδελιό. Και βέβαια Αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, ψωμάρες, θα βρείτε γλυκάρες, θα βρείτε τουρτάρες, τα πάντα όλα. Τον καφέ σας τώρα το πρωί. Τα τυροπιτοειδή σας, τα πάντα όλα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Θεωρώ όμως ότι το πρώτο, το σημαντικότερο, αυτό το οποίο είναι προτεραιότητα από όλα όσα έγιναν εχθές στο γήπεδο της Τούμπας, είναι φυσικά αυτό. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι μετά, όλα τα άλλα είναι δεύτερα, όλα τα άλλα είναι μικρότερη σημασία. Αυτό και φυσικά το πρωί που σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ έδωσε το παρόν να τιμήσει τα χαημένα αετόπουλα στο μνημόσυνο, στο ετήσιο μνημόσυνο, παρουσία και όλων των οικογενειών, όλη η οικογένεια, όλων των μελών της οικογένειας, όλων των τμήματων της οικογένειας και φυσικά του Ιβάν Σαββίδη που δήλωσε αυτό το οποίο είναι μέσα στο μυαλό μας, είναι αυτό το οποίο θέλουμε, είναι αυτό το οποίο θα ήθελαν και αυτά τα παιδιά, να έρθουμε εδώ του χρόνου που θα συμπληρώνονται 20 χρόνια από την αποφράδα αυτή μέρα και να αφιερώσουμε το πρωτάθλημα σε αυτά τα παιδιά. Να έρθουμε εδώ με την κούπα του πρωταθλητή, ας το ακούσουμε όπως το είπε. Είναι καλό ότι οι φιλάθλοι έρχονται και υπογραμμίζουν την αξία αυτής της οικογένειας και αυτής της απώλειας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το θυμόμαστε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποιες δικές μας επιτυχίες να τις αφιερώνουμε σε αυτούς.
надеюсь, сегодня яркую победу мы посвятим. Και σήμερα ελπίζω πως μια λαμπρή νίκη θα την αφιερώσουμε σε αυτούς. Οι οπαδοί φώναξαν ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και το δικαιούται. Το δικό του το μήνυμα ποιο είναι? Болельщики кричали, что ΠΑΟΚ должен и заслуживает выиграть чемпионат. Какое ваше послание? Терпение. Υπομονή. Мы хотим. Εμείς το θέλουμε. Мы будем делать все. Και εμείς θα κάνουμε τα πάντα. И нас не сломает ничего. И δεν θα μας σπάσει τίποτα. Ради вот таких детей, которые преданно верят, любят и на всем протяжении 90-летнем верили, любили и находились внутри ПАОК. Χάρη σε αυτά τα παιδιά που αγαπάνε πιστά δίπλα και όλα αυτά τα 90 χρόνια αγαπάνε και στηρίζουν πιστά τον ΠΑΟΚ. Για χάρη αυτών των παιδιών. Следующий год, год 20-летия, как они погибли. Η επόμενη χρονιά είναι η χρονιά που θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την ημέρα που πέθαναν. Αυτό. Αυτές είναι οι δύο δυνατές και σημαντικότερες στιγμές του Σαββατοκύριακου που έφυγε. Συγκεκριμένα εχθές της Κυριακής. Θα πούμε φυσικά και για το μάτς με τον Απόλλωνα. Θα πούμε και για το άλλο το μάτς μεταξύ των δύο που πέρσι έκλεψαν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα, θα το λέμε συνέχεια, και ας ενοχλεί και ας μην αρέσει σε κάποιους. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να μην αρέσουμε σε όλους, κανένα απολύτως, κανένα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο καρτάσι μου, γεια σου Νεκταράκο. Λοιπόν, αυτό που ζούμε λέει, δεν είναι ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος, σκηνοθεσία του Σιρινάκη είναι ζούμου σου, λέει ο Γιώργος από την Πανίνη. Γεια σου Γιωργάρα, περιμένω άλμπουμ αδερφέ, με το μεγάλο ΠΑΟΚ μέσα, να δώσουμε στο λαό, να δώσουμε στα παοξάκια. Να είσαι γύρω. Πανίνη και Χάριμπο. Δύναμη. Δύο εταιρείες, μια ιστορία ολόκληρη. Χρόνια. Λοιπόν, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι όπως είπαμε. Γράφετε αθλητήριος, ζουμουσού και στέλνετε το μήνυμά σας και στο μαραφέτη. Ανοιχτό και τον μπλιμπλίκι, η SMS χέρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για το τριήμερο στις θερμές και για τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα που θα δώσουμε και μέσα από τα τηλέφωνα. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να θυμηθώ να πω, όσοι οι τέσσερις που είχατε κερδίσει το μπουφάν, την πόλο μπλούζα και τα δύο τισέρτ από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Λάρνακας, ευχαριστούμε πολύ τα αδέρφια μας στην Κύπρο που τίμησαν την ομάδα που βρέθηκε εκεί, την ομάδα νέων που βρέθηκε εκεί και πήρε αποτέλεσμα. Με μία μικρή υποσημείωση που θέλω να πω. Αγαπάμε υπερβολικά ανθρώπους συγκεκριμένους που υπηρετούν αυτήν την ομάδα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι μπορεί να μην τους αρέσει η δημοσιότητα ή τα πολλά πολλά. Ας γυρίσουν ένα βλέμμα, μια χειραψία, ένα ευχαριστώ, ένα χτύπημα με την παλάμη στο μέρος της καρδιάς αρκεί. Αρκεί. Τα παιδιά που περιμένουν ώρα πρέπει, δικαιούνται να πάρουν λίγη αγάπη πίσω από αυτή που δίνουν. Αυτό και αν χρειαστεί θα πούμε και περισσότερα. Δεν έχω κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα. Κατανοούμε ότι υπάρχει αγωνιστική δράση, ότι υπάρχει άγχος, ότι υπάρχει κούραση, ναι, αλλά όταν περιμένουν κάποιοι ώρες για να πούνε ένα γεια ή να δώσουν μια τιμητική πλακέτα, εντάξει, λίγο παραπάνω προσοχή, δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Η ομάδα περάτωσε αυτόν τον αγωνιστικό Γολγοθά, κάνοντας το 6-6, είναι η μόνη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχει πετύχει 6 νίκες στα 6 παιχνίδια. Θα ήμασταν στο συν 5 αν δεν υπήρχε από πέρσι η συχαμένη πρίκα αυτών που έκλεψαν και άφησαν, προσπάθησαν να βάλουν δυναμίτη και στην επόμενη χρονιά, όπως έκαναν και πρόπερσι για την περσινή χρονιά, με την τιμωρία της έδρας, με αφαιρέσεις βαθμών, με. Κόντρα σε όλα λοιπόν, κόντρα σε όλα η ομάδα πέτυχε το απόλυτο σε αυτές τις 6 αγωνιστικές, που βάζαμε και ένα σημείο ξεκούρασης τώρα τη διακοπή του πρωταθλήματος, παίζοντας 8 παιχνίδια στην Ευρώπη, 6 παιχνίδια στην Ελλάδα, 14 για το πρωτάθλημα, 1 για το κύπελο, 15 αγώνες, πριν καλά-καλά μπει ο Οκτώβρης. Το ξαναλέω, τα 6 στους ομίλους, 1 με την Τζέλσι, 1 με την Μπατέ, η Μπάτε, 8. Και 6 στο πρωτάθλημα, 14. Και 1 στο κύπελο με το συμπολίτη, 15.
Κάποιοι από τους παίχτες έπαιξαν και δύο μάτς για αυτό το Nation League, για αυτό το περίεργο, να πούμε, το καινούριο, με την εθνική ομάδα. Άρα, 15, 16, 17 παιχνίδια. Η ομάδα χθες δεν έπαιξε κανένα σπουδαίο ποδόσφαιρο, έπαιξε τόσο όσο χρειαζόταν. Μετά από την εμφατική και εκπληκτική εμφάνιση μέσα στη Λευκορωσία, χθες, πέρα από το ότι είχε να αντιμετωπίσει την κούραση η οποία έφτασε στην κορύφωσή της για κάποιους παίκτες, για τον Μάτος, για τον Μπέλκα, για τον Βαρέλα, που ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό, για τον Βιερίνια, φαίνεται η κούραση σε κάποιους από αυτούς τους παίκτες, φωνάζει η κούραση, ότι τα έδωσα όλα, άδειασα. Αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά, σαν Κωστής, σαν εκπομπή, είναι όταν βλέπετε κάποιον και αδειάζει, όταν βλέπετε κάποιον και τα έχει δώσει όλα, να μην πέφτετε πάνω να τον φάτε ζωντανό. Όταν βλέπετε κάποιον κουρασμένο, όχι επειδή ξενυχτούσε ή μπεκρόπινε ή δεν ξέρω εγώ τι, έκανε άσο τη ζωή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι έτσι επειδή άδειασε για την ομάδα, έτρεξε όπου μπορούσε να τρέξει. Έδωσε ό,τι είχε και τώρα του βγαίνει μια κόπωση. Δεν είναι έντιμο να πηγαίνεις από πάνω και να του λες γιατί είσαι ντεφορμέ, γιατί είσαι κουρασμένος. Τότε χρειάζεται περισσότερο το χειροκρότημα, την ιαχή ΠΑΟΚ, την εμψύχωση να ξαναπάρει μπρος. Να ξεκουραστεί τώρα, να γεμίσουν μπαταρίες, κλεισέ τρελό, 1-0-5 δίνει στο σχετικό κουπόνι και να προχωρήσει. Φυσικά και χθες δεν ήταν καμία καλή εμφάνιση, αλλά το ζητούμενο ήταν αυτό. Να ολοκληρωθεί αυτός ο Γολγοθάς που ξεκίνησε τέλη Ιουλίου στα μάτς με τη Βασιλεία, στα μάτς με τη Σπαρτάκ, στα μάτς με την Μπενφίκα, το μάτς με την Τζέλσι, το μάτς με την Πάτε, τα 6 μάτς πρωταθλήματος, εκτός με Όφη, εκτός με Πανιόνιο, τα μάτς με την Τρίπολη, το μάτς, το ντέρμπι με την ΑΕΚ μέσα στην έδρα μας, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εκτός του Καραϊσκάκης, όλα αυτά τα μάτς θεωρώ ότι τα διαχειρίστηκε άριστα ο Ρουμάνος. Ναι, μπορεί σε κάποια μάτς στην Ελλάδα να μην παίξαμε όπως έπρεπε και να υπάρχει ένας προβληματισμός, δεκτό απόλυτα. Ούτε εμένα μου άρεσε η ομάδα σε κάποια μάτς το πώς έπαιξε. Ούτε χθες έπαιξε κανένα ωραίο ποδόσφαιρο. Όμως το ζητούμενο, παιδιά, στην παρούσα φάση ήταν να πετύχουμε το απόλυτο. Το πώς μπορεί να παίξει η ομάδα μας το έδειξε κάποιες στιγμές. Ελπίζουμε, άμα τη επιστροφή μετά από τη διακοπή, να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο οι καινούργοι παίκτες που πέρα εκτός του Ζαμπά, ας πούμε, που μας έδειξε κάποια σπουδαία δείγματα με αποκορύφωμα το μάτς στην αναμέτρηση με την Πάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία, που ανακηρύχθηκε και παίκτης εβδομάδας από την UEFA στο Europa League, όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν δείξει ακόμα, ούτε ο Κατσερίδης, ούτε ο Βέρμπλουμ, ούτε ο Ακπόμ, ούτε ο Καρέλης. Και περιμένουμε να ενσωματωθούν, να μπουν, να δείξουν πράγματα. Να βοηθήσουν, να ξεκουράσουν και αυτούς οι οποίοι είναι η περσινή ομάδα, με τις στιγμές μαγείας μέσα στο γήπεδο κάποιες στιγμές και χθες κάποια τριγωνάκια που χάθηκε το τόπι, με μια ομάδα που ήρθε να αμυνθεί φουλ όσο μπορούσε, κλασική ομάδα Ματζουράκη, και με ένα διαιτητικό τρίο για άλλη μια φορά εκνευριστικό σε σημείο να βγαίνεις από τα ρούχα σου. 2 αν όχι 3 offside ανύπαρκτα που κόβουν την ομάδα, ένα πεντακάθαρο πέναλτι που βγαίνει ο Χουάντρεστος στο τέλος και παίρνεις βάρνα με μπουνιές, με σώμα, με αυτά, τον Καρέλη, μια κίτρινη που δεν υπάρχει ποτέ, κατάφερε να εκνευρίσει ακόμα και το Βιερίνια στο τέλος. Μια διαιτησία λοιπόν η οποία έρχεται να σου σπάσει τα νεύρα σε ένα μάτς που υπάρχει τεράστια διαφορά κλάσης με τον αντίπαλο. Έρχεται λοιπόν, πατάει πάνω στην κούρασή σου, πατάει πάνω στο πρέπει που δεν το συζητάμε αυτά τα μάτς. Το πήρες, οκ, okay, εντάξει, μωρέ, τον Απόλλωνα κέρδισες. Δεν το πήρες, έχασες βαθμούς από τον τελευταίο, από τους τίποτες, αυτά μας στερούν 2 βαθμούς και στράφει η νίκη στα ντέρμπι και τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η ίδια ομάδα είναι που πέρσι στη Ριζούπολη χάσαμε 2 υπερπολίτους βαθμούς. Σημασία έχει λοιπόν ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε και την εκνευριστική διαιτησία, αυτό το πράγμα να σου πάει τα νεύρα. Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να γίνει άλλο με τα offside, ας πούμε. Φέτος η πληγή η μεγάλη είναι η βοηθή, λεγόμενη, η αβοήθητη βοηθή, οι επόπτες. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίξαμε καλά εξαιτίας διαιτησίας.
Αλλά άσε με, εκεί που πάλι είναι ο παίκτης καλυμμένος, καλύπτουν μέχρι και οι εξοφυλαρούχες, μέχρι και ο Καντιλανάφτης για Βαρβάρας χθες κάλυπτε τον παίκτη. Τελικά φτάσαμε σε μία νίκη, δίκαιη εννοείται. Είδαμε ένα πρώτο γκολ που από αυτά που λέμε είναι 100% δουλεμένα στην προπόνηση. Μας είχαν λείψει τα προηγούμενα χρόνια τα λεγόμενα στημένα γκολ, δηλαδή οι φάσεις που ήταν δουλεμένες από στημένα χτυπήματα, από φάουλ, από κόρνερ. Βλέπουμε επιτέλους μετά από χρόνια αυτό πράγμα να γίνεται. Δηλαδή η φάση του γκολ εκτελεί το κόρνερ, τραβάει ο παίκτης σαν screen, γίνεται σε ένα είδος screen. Τραβάει πάνω τους αμυντικούς, τους μπλοκάρει, βρίσκεται ο Μαουρίσιο εκεί που βρίσκεται και βάζει υπέροχα το κορμί του, βάζει υπέροχα το πόδι, ούτε να κοντρολάρει, ούτε να κολυσιεργήσει. Με τη μία εκεί φαίνεται η κλάση του παίκτη, είναι στα πάνω το ο Μαουρίσιο. Έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, άκουσα και τον Σωτηρακόπουλο που το έλεγε στην περιγραφή του στη Λευκορωσία. Όταν ο Μαουρίσιο είναι καλά, είναι όλη η ομάδα καλά. Θα τολμούσα να πω ότι είναι ο πιο βαρόμετρο παίκτης που έχουμε. Όταν είναι αυτός στα καλά του, ανεβαίνει όλη η ομάδα. Είναι κομβικός, είναι καθοριστικός, είναι ο πιο καθοριστικός παίκτης στη λειτουργία της ομάδας. Θα πεις άλλοι δεν είναι, είναι. Αλλά κανενός άλλου η επιρροή στο παιχνίδι δεν είναι τόσο μεγάλη. Δεν είναι τόσο καθοριστική όσο του Μαουρίσιο. Θα τύχει ας πούμε έναν Ντεφορμέ και ο Βιερίνια. Δεν επηρεάζει τόσο πολύ το πώς λειτουργεί η ομάδα. Ή ο Μάτος, ξέρω εγώ, ή ο Πρίγιοβιτς, ή ο Βαρέλα, ή οποιοδήποτε. Όταν είναι καλά ο Μαουρίσιο, επηρεάζεται όλη η λειτουργία, είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία της ομάδας. Τρέχει όλη η ομάδα καλύτερα, είναι καθοριστικός. Είναι εγκέφαλος στα χαφ. Αυτός φιλτράρει το παιχνίδι. Και όταν σκοράρει όπως χθες, ακόμα καλύτερα. Απλά είδαμε μια φάση 100% δουλεμένη στην προπόνηση. Εννοείται θα θέλαμε να παίξει καλύτερη η ομάδα, όπως έπαιξε στην Λευκορωσία. Δεν έγινε αυτό εχθές. Αλλά εκεί που κλαίω εγώ είναι το μήνυμα που ανέβασε χθες η Χρύσα. Δείχνει το Λιμπερόπουλο. Είπαμε η μόδα είναι το κοντό παντελόνι, αλλά αυτός είναι σαν να έχει πάρει το παντελόνι του Μακαρίτη. Μιλάμε για όχι ψαράδικο. Και βέβαια η ΑΤΑΚΑ κλεμμένα τα έχουν και τα παντελόνια. Πέρα από τους βαθμούς δηλαδή και τα πρωταθλήματα. Και κλαίω χθες το βράδυ και κλαίω όλος ο κόσμος από τα γέλια. Εμείς λοιπόν κάναμε το καθήκον μας χθες. 6 στα 6, το απόλυτο, το ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που δυσανασχετεί, προσέξτε. Δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι βαλτοί να δημιουργούν μονίμως αναμπουμπούλα, αναταραχή, να σπείρουν τη διχόνοια στον κόσμο. Αυτοί που θέλουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ μόνιμα σε μια δυστυχία, σε μια δυσαρέσκεια. Αυτοί οι οποίοι έχουν εντολή να κάνουν άνω κάτω και τον κόσμο του ΠΑΟΚ και την ίδια την ομάδα και τον οργανισμό να σπείρουν διχόνοια που είναι μονίμως αρνητική. Μονίμως κομπλεξική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω για αυτούς. Είτε είναι οπαδοί, είτε είναι παραγωγοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι στα πληκτρολόγια, είτε είναι σε ανώνυμα blog, είτε είναι σε ψεύτικα προφίλ. Δεν μιλάω για αυτούς. Τα έχουμε πει. Τους βλέπετε, τους ξέρετε, τους μάθετε, τους καταλαβαίνετε. Ξεμπροστιάστηκαν κιόλας. Πέσαν οι μάσκες από τη στάση που τήρησαν πέρσι, ειδικά στο τελείωμα της χρονιάς. Με την κλοπή. Τη διπλή από τις δύο ομάδες που χθες αναμετρήθηκαν στο ΆΚΑ. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν μια δυσαρέσκεια για το ποιος παίζει ομάδα. Απόλυτα κατανοητή. Μαζί τους κι εγώ. Θέλω να βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίζει όπως έπαιξε στη Λευκορωσία, όπως έπαιξε στη Μόσχα. Εννοείται. Δεν γίνεται αυτό όμως πάντα, παιδιά. Το ότι λοιπόν υπάρχει μια μερίδα που δυσανασχετεί, παρά το 6-6, παρά το απόλυτο, 10-1 γκολ. Θα έπρεπε να είμαστε στο συν 5, αν δεν υπήρχε η πρίκα από πέρσι. Μας αφήσανε με το μείον 2. Έχει πετύχει η ομάδα το απόλυτο, έβγαλε ένα δυσκολότατο πρόγραμμα και όμως υπάρχει δυσαρέσκεια σε κάποιους. Κατανοητή η δυσαρέσκεια για το ότι η ομάδα δεν έχει παίξει ακόμα σε συγκεκριμένα μάτς μπάλα, όπως με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ. Όχι όμως και να φτάσουμε να κλάψουμε, ρε παιδιά. Ή να λέμε δεν θέλω τέτοιες νίκες, είναι μεγάλο λάθος. Γιατί σας θυμίζω πολλές φορές παίξαμε μπαλάρα
Φάγαμε ένα γκολ, χτύπησε τον Μπούτι ή το κανόνισαν έτσι και νίκησε ο άλλος και μετά μας χτυπούσανε στον νόμο. Α, κρίμα, πολύ ωραίοι ήσασταν. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπράβο ρε παιδιά, αλλά άτυχη ρε γάμο το, άτυχη. Κατανοητή λοιπόν είναι η όποια δυσαρέσκεια για την μπάλα εννοώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να γκρινιάζει που η ομάδα είναι πρώτη και μόνη που έχει πετύχει το απόλυτο. Αυτό δεν το πέτυχε ούτε η ομάδα του Λεσάνων, ούτε η ομάδα του Γκιούλα Λόραντ, ούτε ακόμα και η ομάδα του Βάλτερ Σκότσικ. Το σπάσαμε αυτό το ρεκόρ ήδη. Και πάμε με 6 στα 6 στη διακοπή του πρωταθλήματος. Δώστε λίγο χώρο στην ομάδα να αναπνεύσει. Αγαπήστε την λίγο παραπάνω τη στιγμή που βλέπετε ότι είναι κουρασμένη. Μας έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει και ο προπονητής και αυτοί οι παίκτες. Άρα δεν υπάρχει το ερώτημα μπορούν άραγε. Φυσικά και μπορούν και μας το έχουν δείξει. Και πολύ πρόσφατα στη Λευκορωσία. Σκεφτείτε όμως με τι ρυθμούς πηγαίνουν. Δεν ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε κανένα. Περιγράφουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Ούτε λέμε καμία συγκλονιστική είδηση να πούμε από ρεπορτάζ ψαγμένο με πηγές και τέτοια. Τους είδαμε, παίξανε, δώσαν την ψυχή τους. Σε 15 παιχνίδια, 16. Κάποιοι από αυτούς άδειασαν, δεν μπορούν. Και επειδή φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο, κάνουμε ένα μίνι απολογισμό. Λέγοντας ότι πετύχαμε το κορυφαίο. Και αν δεν είχαμε εκείνα τα δύο τρομερά λάθη το βράδυ με την Μπενφίκα, μπορεί να μιλούσαμε για αν ο Λιμνιός πάσαρε εκείνη την στιγμή την πάσα στον Πρίγιοβιτς, την μπάλα. Τότε μπορεί να μιλούσαμε για το απόλυτο όλων. Να είχαμε περάσει και στους ομίλους του Champions League. Εχθές πήραμε το αποτέλεσμα και μετά αράξαμε να δούμε τι θα γίνει στο άλλο. Έχω την αίσθηση ότι ήρθε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε περισσότερο, διότι δεν θέλαμε να κερδίσει ούτε ένας ο οποίος ήρθε για να μην παίξει πέρσι και ξεκίνησε την κλοπή, ούτε ο κλέφτης, ούτε ο ψεύτης, ούτε η χάρτινη θέλαμε να κερδίσει. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος να πάρει τους 3 πόντους. Και όντως έτσι έγινε. Η θεία δίκη που συνεχίζει έδωσε έστω και στο τέλος χινάρι και έτσι κανένας δεν πήρε 3 βαθμούς. Πήραν από έναν. Χάσαν 2 βαθμούς χθες. Και πηγαίνουμε στο συν 3, το ξαναλέω αντί για το συν 5. Παρεπιπτόντως, ρίξτε κουβάδες με παγωμένο νερό, δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Ρίξτε κουβάδες, δεν έχει κανένα θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Συγκλονιστική εικόνα χθες με τους παίκτες της ομάδας να μπαίνουν μέσα με τα παιδάκια που έχουν, τα παιδάκια με ειδικές δυνατότητες, παιδάκια τα οποία κάποια τους στέρισε ο Θεός, τους τα έδωσε αλλού και έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Και μας δίνουν δύναμη, δεν παίρνουν αυτά δύναμη από εμάς, να το ξέρετε. Δεν έχουν ανάγκη να πάρουν αυτά τα παιδιά. Μόνο να δίνουν ξέρουν. Αν ιδιωτελώς, με όλη τους την ψυχή, με όλη τους την καρδιά. Αυτά τα τόσο διαφορετικά παιδιά. Αυτά τα τόσο ιδιαίτερα παιδιά. Και δεν είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Εμείς τα έχουμε ανάγκη. Να μας υπενθυμίζουν πόσο μικροί είμαστε μπροστά στη φύση, πόσο λίγοι είμαστε όταν γκρινιάζουμε για το τίποτα. Για ένα φαΐ που δεν μας αρέσει, για μια θέση παρκαρίσματος που δεν γουστάραμε, επειδή δεν έχει καλό σήμα η κεραία να πούμε στη τηλεόραση, επειδή ξύπνησα στραβά σήμερα, επειδή με ενοχλεί κάτι, ένα συναγερμός που βαράει, ασήμαντα μικρά, ασήμαντα πράγματα. Ανύπαρκτα πράγματα. Και έβλεπες χθες τη χαρά στα πρόσωπά τους, τη χαρά στα προσωπάκια τους, όπως τη χαρά στο πρόσωπο του Γιάννη μας, όταν μπαίνει με τον κύριο Λουκά μέσα στο παλατάκι ή και χθες στο μνημόσυμο που έδωσε το παρόν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Μια μεγάλη οικογένεια, ένα τεράστιο ζουμουσού. Τη ζούμε τις στιγμές με αυτά τα παιδιά μαζί. Εγώ τα από αυτά που είχα να πω. Περιμένουμε να δούμε τον κύριο Σιμιτζόγλου, τον υπερευαίσθητο κύριο Σιμιτζόγλου, να ασχοληθεί με το Φορτούνι που πήγε μάλιστα στην παιδική κερκίδα στο ΆΚΑ και έλεγε εγώ σας. Το είπε, το διαβάσαμε τα κάθαρα, ακούστηκε κιόλας. Περιμένουμε την ίδια ευαισθησία που έδειξε με τον Πασχαλάκη. Γιατί πέρσι με τον Μυραλάς και τα καμπανέλια που μας τα έδειχνε να πούμε με αράουτ, λες και ήταν καουμπόι στο Las Vegas που δείχνει τα φώτα και δείχνει εδώ είναι το καζίνο. Λοιπόν, περιμένουμε να δείξει την ίδια ευαισθησία. Περιμένουμε να δούμε. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το υπέροχο, από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο,
Μενελάου 29, έχω να σας πω και κάτι άλλο ετοιμάζει, θα σας το πω σύντομα, ο Μιχάλης. Και τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέα, σε έναν ευλογημένο από το Θεό τόπο, μαγευτικό, υπέροχο, καταπράσινο, με 1000 καλά και ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο εκεί στις Θερμές. Θα πάμε σε διάλειμμα, εσείς γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μπουκάραμε, μπουκάραμε, πάμε, πάμε γραμμές γιατί περιμένετε, 2310-287-888. Υπενθυμίζουμε ότι και σήμερα κληρώνουμε κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο, εκλεκτά. Γεμίζουμε το τραπέζι για ένα μήνα. Στη Μενελάου 29 είναι εκλεκτά κρέατα. Και ένα τριήμερο Θερμές στο Λουτράκι Αριδέα στο Πόζαρ. Υπέροχα πράγματα θα βρείτε και εκεί. Υπέροχα θα συναντήσετε, καταπληκτικά θα περάσετε. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου Σίμω. Τι έγινε. Δόξα τω Θεώ. Προχωράμε, αδερφέ. Δεν ακούγεστε. Πού, ρε. Τώρα θα με πεις που είσαι, αλλά δεν ακούγεστε, ρε φίλε, εδώ που είμαι. Είσαι στο υπέροχο Μπαλί. Καταπληκτικά είναι στο Μπαλί, φίλε. Θέλω άλλα 400 για να φτάσω στην πόλη μου. Άλλα 400 θέλεις, ε. Ξεκίνησα 7 η ώρα από Κηφισιά. Και ανεβαίνω για Θεσσαλονίκη. Όχι ρε φίλε. Ήμουνα 4 μέρες στην έκθεση κάτω στο... Κάτω, ε. Στο μετρό Expo. Μάλιστα. Στο Ελευθέρωτη Βενιζέλος. Τεράστιος χώρος μου λένε, ε. Αχανής. Φίλε, είχαμε κατεβεί Αθήνα από το 93 που έφυγα από Φαντάρος. Καμία σχέση. Ναι. Το αεροδρόμιο, το Βενιζέλος που το είδα τώρα πρώτη φορά στη ζωή μου, πρέπει να είναι όσο είναι η Θεσσαλονίκη. Άστα, αδερφέ. Φίλε, ζαλίστηκα. Διόδια πληρώνεις για να πας από τη μία στην άλλη. Δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσα διόδια έχω πληρώσει μέχρι στιγμή. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι δύο φορές τουλάχιστον το χρόνο το κάνω αυτό. Κάνα σαραντάρι θέλεις, να ξέρεις. Με το φορτηγό είμαι, φίλε, πληρώνω. Έχει φύγει μόνο για κάτω, μόνο για κάτω, μόνο διόδια σου λέω, 120. Εντάξει. Είναι τραγικό, ναι. Είναι αστείο, τραγικό μαζί, είναι μπεγμός, είναι την ακούρε το μεταξύ και... Αττικείο, το ένα το άλλο, φίλε, μιλάμε άστα, έπα το πρώτη, πάκα. Δευτέρα, τρίτη, μόλις βάζεις Τετάρτη και πατάς λίγο γκάζι, ξανά διόδια. Μιλάμε οι δρόμοι αυτοί, καμία σχέση με πάνω, έχω πάθει πλάκα, εντάξει, είναι του κάτι άλλο, λες και πας σε άλλη χώρα. Ναι, απλά τους μοσχοχρυσοπληρώνουμε, αδερφέ, δηλαδή πόσο, για πόσο καιρό, για πόσα χρόνια. Εντάξει. Κωστή, χτες το βράδυ, ναι, λέω να βάλω λίγο το ραδιάκι να ακούσω λίγο αυτούς εδώ κάτω τους. Α, κάνεις και τέτοια σπόρο. Τους φίλους μας. Κάνεις και τέτοια σπόρο. Όχι, για κανένα δεκάλεπτο. Τι συμπέρασμα έβγαλες, Σίμω. Τι συμπέρασμα έβγαλες. Τι συμπέρασμα έβγαλα. Ναι. Ό,τι έχουμε βγάλει και ό,τι βγάζουμε συνήθως επάνω στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Τελείωσε ο αγώνας και η τρεμούρα τους ήμασταν εμείς. Ο ΠΑΟΚ που δεν έπαιξε μπάλα και είναι 3 βαθμούς και 4 βαθμούς πιο πάνω από εμάς, λέει. Και δεν έπαιξε μπάλα πάλι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή η πρώτη κουβέντα, αυτή θέλει να έχει. Η πρώτη κουβέντα έπαιξε μπάλα. Αλλά δεν έπαιξε μπάλα πάλι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξύδι. Τσούζι, ρε μάγκες. Τσούζι, ρε τσούζι. Τσούζι, τσούζι. Ήθελα να τους πάω και ένα τηλέφωνο. Λέω τώρα δεν θέλω να χαλάσω. Μα μ' ακούς και ένα ξενοδοχείο. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος, αγόρι μου. Γιατί να χαλάς ζαχαρένια. Ας τους να σκούζουν. Όχι, δεν το κάνω. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν κάνω. Όχι, προς Θεό, δεν ασχολούμαι αυτούς. Εντάξει, εγώ για άλλο λόγο πήγα κάτω. Τώρα ανεβαίνω. Έχω κανένα 7 τώρα ταξίδι. Είμαι που είμαι τώρα στο Θεολόγο. Μα λες είμαι, λέει εδώ. Θεολόγος. Μάλιστα. Και έχω ακόμα 7 ώρες. Έχεις ακόμα δρόμο, αγόρι μου. Έχεις. Μέχρι να τελειώσει την εκπομπή μπορείς να παράγεις 3 φορές. Αν θέλεις μπορούμε να αφήσουμε όλους τους άλλους ακροατές και να μιλάμε μεταξύ μας. Νομίζω θα έχουμε να πούμε. Γεια σου Σίμω. Την καλημέρα μου, Κωστή. Γεια σου Μαναβό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Τους ρουφάμε το μεδούλι. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Πρώτα καλό δρόμο στο Σίμω, να είναι εύκολος ο δρόμος του, είναι άνθρωπος Σίμως. Έτσι. Λοιπόν, έχετε 99 διαφημίσεις, ναι, και μία το φρασάρι στο δικό μου που θα φέρω από τους εσκιόμους παγωβουνάκια. Τα παγωβουνάκια, ναι.
αυτό, γιατί χρειάζονται πλέον, παιδιά, δεν πέφτει. Δεν πέφτει, δεν υπάρχει. Η αυτοεκτίμηση, όχι, ο ενθουσιασμός. Και ξέρεις τι λέμε, επειδή είναι πάγος. Ice, σιχτήρ. Ice, σιχτήρ. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, κάνε μια καλή διαφήμιση όμως, γιατί έχεις 99, έτσι κάνουμε 100. Θα βάλω, ιγκλού, κουβαδάκια. Είσαι... Α, μπράβο, ναι, και θα πηγαίνει. Ναι. Είσαι νέος, είσαι μεγάλος, είσαι 80, είσαι 2 μέτρα, είσαι 100 κιλά. Ανάλογα πάει η ποσότητα. Ανάλογα. Αυτός ναι, που ναι, την ναι, έχει ανάλογα. Πιο μικρή την αυτοεκτίμηση θα πάρει μικρό κουβά. Ο άλλος που είναι, ρε παιδί μου, αυτό ξέρω εγώ, μεγαλύτερο κουβά. Άλλος με νταμιτζάνα, άλλος με βαρέλι, άλλος τα με δεξαμενή. Δεν, δεν τα παίρνω εγώ φρασάι, θα πάρω ένα λίγο, θα πάρω μόνο τα παγωγουνάκια τα μικρά. Λοιπόν, υπάρχει το λεγόμενο παγόβουνο, όχι το παγόβουνο, ναι, παγόβουνο. Θέλω να πω κάτι, η ομάδα του Λουτσέσκου θα χάσει όταν θέλει ο Λουτσέσκου. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Τίποτα άλλο για τον Λουτσέσκου. Ναι. Θέλω να πω για τους Έλληνες διαιτητές, αν υπάρχει αυτή η κατηγορία ανθρώπων, αν υπάρχει, ναι, γιατί για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όταν ο τερματοφύλακας πηδάει επάνω σε ένα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας και είναι, βρίσκεται μέσα στην περιοχή και τον κρεμίζει, είναι πέναλτι. Είτε είναι στο Ηράκλειο είτε είναι στην είναι Τούμπα. Πέναλτι. Δεν παίζει ρόλο η εντοπιότητα, ο τόπος. Ναι, είτε, είναι δεν, Ηράκλειο, είτε είναι στο Ηράκλειο είτε είναι στην Τούμπα. Αν τον παίρνει καροτσάκι, δεν λέει κάπου ότι παίζουμε τσανταλίνα μανταλίνα και είναι ο τελευταίος που τους πηδάει όλους. Έτσι. Ναι, αυτό δεν λέω. Όταν ανεβαίνει επάνω του λέω, κανονικά. Στην πλάτη, πώς το λένε αυτό που το παίρνει στην πλάτη τον άλλο, πώς λέγεται. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι πέναλτι. Όταν, κύριε διαιτητά, κάποιος σπρώχνει από πίσω ένα ποδοσφαιριστή και αυτό είναι φάουλ. Με τα χέρια. Και γίνεται σε απόσταση 3 μέτρων από εσάς. Μπροστά στα, μάτια σου. Μπροστά στα μάτια σου. Και αν έχει πάθει κάτι, να κάνουν μήνυση στο διαιτητή για αυτή τη φάση και για στον ποδοσφαιριστή. Αν έχει πάρει κάτι ο Μπαρέλα από αυτή τη φάση. Μπροστά το σμπρόχνει το μεταξύ, ούτε για την μπάλα πηγαίνει ούτε τίποτα, αυτά, έτσι. Αυτά για όσους βλέπουν ποδόσφαιρο. Και στο τέλος του μάτς που δεν υπάρχει κανένας λόγος, έχει χάσει ο Απόλλωνας, ξεκάθαρα, είναι 2-0. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, έβγαλε και το Βιερίνη από τα ρούχα. Μην το κάνεις σχόλιο, γιατί ξέρεις, ο θυμός έρχεται απότομα. Δηλαδή θα χαλαστούμε τζάμπα, δεν χρειάζεται. Εγώ απλώς έκανα 3 επισημάνσεις. Έγινε όσο Παναγιώτη. Για τον μεγάλο μας πρόεδρο, ναι, όσο για τον μεγάλο μας πρόεδρο, βρίσκει κάτι να πει για να μας αγγίξει πάντα, πάντα. Όχι κάτι, δηλαδή όχι, κάτι είπε, όχι κάτι, όχι κάτι. Βρίσκει αυτό το οποίο μας αγγίζει. Αυτό που πάντα μας αγγίζει, ναι. Και εμείς ναι, που αυτό που πρώτα απ' όλα μας αγγίζει. Καμιά ναι, άλλη κουβέντα εκεί δεν θα μπορούσε να μας αγγίξει τίποτα, τόσο πολύ. Τίποτα, τίποτα. Συγκεκριμένη και ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε. Δεν χρειάζεται. Τα πάμε στην αρχή. Φιλιά, λοιπόν, Παναγιώτη, σε χαιρετώ. 4.85 βάλουμε στις κληρώσεις, σε παρακαλώ. Να είσαι καλά. Έγινε, Ζουμουσού. Παναγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Προχωράμε, προχωράμε. Προχωράμε, φιλιά, προχωράμε. Φιλιά, Ζουμουσού, φιλιά. Φέρτε κουβάδες. Φέρτε κουβάδες είναι το ένα σλόγγαν της εκπομπής. Εδώ και μήνες. Φέρτε κουβάδες, δεν υπάρχει θέμα. Το δεύτερο είναι το νου σας, ρεμάλια, κανονικά. Και προχωράμε. Γεια σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον έφυγα. Γεια σου, Κουστάκη. Να πω λίγο, φίλε, 2-3 πράγματα έτσι εντάχει. Ένα για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, φίλε μου, λέει τον πάνε μιώντας, έτσι λέγεται η έκφραση. Ναι, ναι. Όταν αδένα από πίσω και τους κουντάνε, τον πάνε μιώντας. Και δεν βρήκε και μπάλα τροματοφυλακάς, γι' αυτό είναι πέναλτι. 100%. Λοιπόν, το άλλο γιατί αν βρει πρώτα το... μπάλα, εννοείται ότι αν βρει πρώτα μπάλα και μετά πέσει πάνω στον παίχτη. Το άλλο, φίλε, που λες με τον Παναγιώτη δεν είναι το σκουντά απλά, τον κλωτσάει κιόλας, με το γόνατο το χτυπάει στην πλάτη. Γιατί ήμασταν από την 7 και το είδαμε ακριβώς από εκεί. Δεν απλά σκούντιγμα στην πλάτη. Ναι. Με το χέρι και με το πόδι το χτυπάει. Γι' αυτό και τραυματίζεται ο Βαρέλα. Ακριβώς, γι' αυτό και τραυματίζεται. Δεν κάνει θέατρο και δίνεις κόρνερ Καράγκιο Ζάκο. Τέλος πάντων. Για τον φίλο μας τον Σίμω ήθελα να πω, κάποτε υπήρχε ένας ακροατής που το λέγανε ο Ακούο, ναι, ο οποίος επειδή ήταν καλή ώρα σαν και σένα με το φορτηγό και δεν ακούει, έπαιρνε τηλέφωνο και τον έλεγε να τον αφήνει στη γραμμή να ακούει την εκπομπή. Σίμω, μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να γίνεις ο Ακούο νούμερο 2, να πούμε. Θα θυσιάσουμε μία από τις 5 γραμμές. Μία από τις 5 γραμμές για να ακούς εσύ δεν όταν δεν έχεις. Για την πάρτι σου. Για την πάρτι σου. Για την πάρτι σου. Μάλιστα. Και ένα τρίτο να πω, φιλαράκι, όχι μάλλον,
Ναι, τρίτο. Λοιπόν, δεν έχω μιλήσει ποτέ για κάποιον άλλον, αν έχεις παρατηρήσει, ή για μια εκπομπή, ή τι έγραψε, τι είπε. Ναι. Δεν έχω σχελέσει ποτέ. Αλλά αυτό που είδα χθες στο site, και το αναφέρω απλά γιατί είναι το Impulk, δεν μιλάμε για κανένα τυχαίο site, και λέει ότι ήταν ασέβεια της ομάδας απέναντι στον κόσμο που πήγε να δει, που δεν έπαιξε. Ποιοι γράφετε ρε τέτοια πράγματα. Πάτε καλά, ρε. Δεν το είδα αυτό και δεν ξέρω. Και να λέγεστε και Impulk. Ασέβεια λέει, γιατί για τους 25.000 που ήρθανε και δεν σε φάσαν και δεν δείξανε, λέει, ούτε θέληση, ούτε παλμό, ούτε πάθος, ούτε τίποτα. Ρε, άντε κάντε μας τη χάρη, ρε, ο κάθε Καραγκιός γράφει. Δεν το ξέρω αυτό, αδερφέ. Άντε, ρε, ούτε, παρέδει, ούτε, άμα πεις το Impulk, το δεις. Δεν ξέρω, αν ισχύει. Χθες το βράδυ. Γιατί να σε πω ψέματα, έχω κανένα λόγο. Όχι. Απλά το συγκεκριμένο site έχει γράψει πάρα πολλά και ωραία πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Μα γι' αυτό είδες, εγώ σου λέω. Και αποτελείται από ανθρώπους που τρελαίνονται όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Ούτε ποτέ σε πήρα να σε πω ότι άκουσα ο Τάδε είπε αυτό ή ο Τάδε. Και δεν το λέω επειδή γράφω εκεί, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το ξέρεις. Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι το ΠΑΟΚ και δεν είναι κάποιο site της πλάκας. Ή κάποιο που δεν νοιάζεται και δεν ενδιαφέρεται. Δείτε λίγο εκεί ποιοι γράφετε και τι γράφετε, γιατί θα μας τρελάνετε τελείως. Εντάξει. Έγινε και άντε, φιλαράκι, τώρα με τη διακοπή να κάνουμε και λίγο περισσότερο χαβαλέ, γιατί το χρειάζεται. Θα γίνει αυτό, να κάνα τραγουδάκι, κάνα τσουτσουμού. Άστα, τα έχουμε έτοιμα. Από αύριο με αυτά τα σχόλια. Άντε, γιατί μας έχουν σκοτήσει πολύ τον έρωτα αυτή. Απλά όπως καταλαβαίνεις, κορυφώθηκε η αγωνιστική δράση με τα ντέρμπι, με την Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Και στα 6 μάτς έχει παίξει ανάποδη διαιτησία. Θα κάνουμε. Και τραγουδάκια και ανεκδοτάκια και vintage. Θα γυρίσουμε και πίσω να κάνουμε ωραία πράγματα. Στους και στο τάβλι. Και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Έτσι. Στα φιλικά που θα κάνουμε μεταξύ μας το διπλό. Στην υποβρύχια ξηφασκία. Στο τάβλι στον πάγο. Φιλιά. Γεια. Το λέμε συνέχεια. Σε όλα τα μάτς. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο υγιές θα γίνει το άθλημα. Είδατε αυτή. Με ξένο διαιτητή δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε ο ένας τον άλλον. Κάτω χθες στο ΟΑΚΑ. Ούτε ο ένας τον άλλον δεν μπορούν να κερδίσουν με ξένο διαιτητή. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Έλα Γιώργο. Είμαι ο Φιλαντάκο, καλό δρόμο, καλή επιστροφή να έχεις πάλι καλό. Με το καλό να φέρεις στο σπιτάκι σου. Έτσι. Έχω στην Κυραλίνη, η Κυραλίνη μας τι κάνει. Προχθές είχε βγει. Κυραλίνα. Σοβαρά. Βέβαια. Προχθές, όχι την Παρασκευή, μες την προηγούμενη εβδομάδα είχε. Τέλος πάντων. Ναι. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Δεν θα πω τίποτα για το χθεσινό αγώνα. Ναι. Μόνο δύο πράγματα θα πω. Καταρχήν, είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να επιμένουμε όλα τα παιχνίδια μας να παίρνουν ξένοι διαιτητές παντού. Τέρμα και τελείωσε. Τέρμα και τελείωσε. Εκνευριστικός και εχθές. Οι άνθρωποι είναι τρομερά αρεστικοί. Τρομερά, μα τρομερά. Εκεί είναι το Λάιτσμαν. Από τη μεριά της 5-6 ήταν να τον πάρεις και να τον γδάρεις ζωντανό. Κίνδυνος. Είχαμε πει, Γιώργο μου, είχαμε πει ότι αφού δεν θα μπορούν στα παιχνίδια τα ντέρμπι, όπου θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές, να κάνουν αυτά που κάναν τις άλλες χρονιές, θα κοιτάξουν στα μάτς με τους μικρούς αντιπάλους. Απλά εχθές ήταν τόσο τεράστια διαφορά που ένας σβηστός ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το παιχνίδι έτσι απλά. Σε μάτς άλλα λοιπόν θα κοιτάξουν να με βλάψουν εκεί, να με εκνευρίσουν, να μου σπάσουν τα νεύρα. Όπως θα λες. Όπως ακριβώς πήγε να κάνει και χθες. Για να κλείνουμε. Παλικάρια σε όλους απευθύνουμε. Και από τη θύρα 4, στην 5, στην 6, στην 7, στην 8, στην 2, στην 3, στην 1. Σταματήστε να πετάμε και να ανάβουμε τα καπνογόνα και τα πάντα. Είδες ότι εμείς πληρώνουμε 75, είδες εκεί η πυρσή, 700 η πυρσή, είναι χωρίς ΦΠΑ. Εδώ εμείς πληρώνουμε και ΦΠΑ, έτσι. Δεν είναι στη διαφορά. Πόσα διέρεις το 75 δεν το 4. Τέσσερις φορές επάνω μας. Τέσσερις φορές επάνω. Αυτό, είναι ο ΦΠΑ βορειοελλαδίτικος. Πληρώνουμε και, όχι, βάζουν και έμφυα μέσα. Στα δικά μας. Επειδή βλέπουν και με τους Έλληνες διαιτητές δεν μπορούν να μας κόψουν βαθμούς, προσπαθούν να κάνουν το Σαββίδι να τα παρατήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί προσπαθούν. Πιο πολύ τρελαίνεται. Να ξέρεις. Καλό μας κάνουν. Μας εισπυρώνουν με όλα αυτά. Να ξέρεις. Βάλτο 50.000 βρε. Το βάζει 18.000 πρόσωπο και εμάς μας βάζει 75. Με και δύο διακοπές του αγώνα. Και με απλή μέθοδο των τριών να τον δεις, δεν βγαίνει η αντιστοιχία. Κατά αντιστοιχία. Δεν βγαίνει. Εδώ δεν είναι και η ΦΠΑ, είναι και έμφυα μέσα.
Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Στο Sky σήμερα εμφανίστηκαν και οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα. Μπράβο σου, παιδάκι. Γεια σου. 16. Δεν είπα ότι είμαι εγώ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. 4-16. Έγινε. Φιλιά. Ο επιμένονικά. Να ξέρεις, δεν λέω ότι επειδή εγώ παίρνω, αλλά έχω πάρει καμιά 50 φορές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Θα διαβάσω όπως είναι το μήνυμά σου, να ξέρεις. Θες να περιμένεις να το ακούσεις ή θες να κλείσεις και μετά να το ακούσεις. Τι θες. Όπως θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Ή θες να το διαβάσεις εσύ. Πες αυτό που θες και θα το διαβάσω μετά. Δεν μπορώ να το διαβάσω, είμαι στο κινητό. λοιπόν, Κωστή. Πες τα καλύτερα προφορικά, πες τα. Έλα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εχθές έγιναν επεισόδια στο ΆΚΑ, μήπως τα διάβασες ή τα είδες πουθενά. Πουθενά, φίλε. Μπούκαραν οπαδί μέσα και εντός και εκτός τον περιβάλλοντα χώρο και είναι μεγάλος. Ναι, ναι. Με μολότοφ και τα λοιπά και ξύλο και τα πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε. Γαργάρα. Περιμένουμε. Τον κύριο Σιμιτζόγλου, τον κύριο Σιμιτζόγλου. Ο Φορτούνης εκεί κάτι έλεγε, σας γλεντάω, σας αάω. Πρόσεξε σας, και στην παιδική εξέδρα λέει στο ΆΚΑ. Εντάξει, φίλε, ήθελε από μικρή να μάθουν. λέει, το έχεις ακούσει αυτό, λέει ότι δεν σε μπίμπιπ μικρός, λέει και μεγάλος ως τώρα και μου πουλάς τρέλα. Αυτό ήθελε να τους δείξει. Λοιπόν, Κωστή, συμφωνώ απόλυτα με τον Κάραγιαν, γι' αυτό τον αγαπάω, γιατί είναι αδερφός. Για το άρθρο του Φοδωρή Χαστά. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπο. Δεν το είδα, παιδιά, αλήθεια σας λέω, θα μπορώ να το δω. Κωστή, δεν είναι δυνατόν μετά το χθεσινό παιχνίδι να γράφεις ότι ήταν ασέβεια, να μην έχεις αναφέρει σε ολόκληρο το άρθρο ούτε μισό λεπτό για τη διαιτησία. Λοιπόν, Κωστή μου. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει λοιπόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπάτε Μπόρισοφ και ξέρεις πόσα φάουλ έκανε. Ένα. Με τη Βασιλεία ξέρεις πόσα φάουλ έκανε. Τέσσερα. Με την Τζέλσι 5. Χθες ξέρεις πόσα φάουλ είχε ο ΠΑΟΚ. 20. Για να σταματήσει το μεγαθύριο, ε. Το μεγαθύριο το οποίο έπαιζε επί 70 λεπτά κάτω από το κέντρο με 11 παίχτες, αυτό το σύγχαμα εχθές από την Ήπειρο Τάσης, του έδωσε 20 φάουλ. Συνεπικουρούμενος από τους δύο πλαϊνούς. Οι πλαϊνοί, οι οποίοι για να καταλάβουμε λίγο, Κωστή, πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, να εξηγήσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί ορισμένοι βλέπουν με τσιρότα. Όταν μια ομάδα λοιπόν παίζει, γιατί λέμε ότι πρέπει να βάλουμε γκολ νωρίς για να ανοιχθεί ο αντίπαλος και να τον βρούμε μετά πιο εύκολα να σκοράρουμε. Όπως είδαμε, παρόλο που βάλαμε τον γκολ στο 16, ποτέ δεν ξεμύτησε ο Απόλλωνας. Από το μέχρι το 70. Όταν στο 70 λοιπόν είδαν ότι είναι στο σκορ, ανέβηκαν πάνω. Τι έγινε τότε? Ο ΠΑΟΚ έφυγε 3 φορές την πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα. Θυμάσαι μήπως και ήταν η κατάληξη. Καθαρά και τις τρεις, σημεάκι offside. Τα έκοψε ο επόμενος. Που γίνεται, δηλαδή εκεί γίνεται 2-0, 3-0. Αυτό ακριβώς, Κωστή μου. Γίνεται πέναλτι στο 85, τον γκρεμίζει ο Χουάντερσον τον Καρέλη. Το κάνει γαργάρα και στην επόμενη φάση κάνει κεφαλιά ο Μάτζιος που παραλίγο να ισοφαρίσει. Μπορεί να γίνει εκεί 1-1 και μετά ροντέο, έτσι. Καταλαβαίνεις, Κωστή μου, τι νιώθεις. Μετά ροντέο, η ομάδα μας. Μετά εσωστρέφεια. Η ομάδα μας. Όπως είχε γίνει στη Νέα Σμύρνη. Δεν μετράει το πεντακάθαρο γκολ του ΑΚΠΟΜΠ και στην αντεπίδεση ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος στην αντεπίδεση χάνει ευκαιρία στο τέλος να γίνει το μάτς. 1-1. Υπάρχει, αν θυμάστε, και εκεί και άλλο τέταρτο του Πρίγιοβιτς που ξανακόβει. Το 0-0. Φυσικά. Άρα. Υπάρχει στην Κρήτη δύο πέναλτι στα πρώτα 5 λεπτά. Αυτά όλα θα έκαναν την ομάδα να κερδίζει. Υπάρχει πέναλτι με τον Αστέρα εδώ, του Άρντα. Έτσι, και δύο αποβολές. Του Κότσαρη, Κότσιρα, πώς το λένε αυτόν, και του Κοτσιδάκια. Αυτό τι κάνουν, έχουν μετά το στημένο πρόγραμμα, για μένα είναι στημένο, με γιώτα ή όπως το λεμόνι, έτσι, το πρόγραμμα, το οποίο έβαλαν την ομάδα μας να παίξει ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει εν μέσω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και γενικά παιχνιδιών. Θέλουν την ομάδα να παίξει. Αντιπαρήλθαμε όμως με τον ιδανικότερο τρόπο και έχουν τρελαθεί, να ξέρεις, περίμεναν στραβοπατήματα. Περίμεναν να χάσουμε βαθμούς, περίμεναν εκεί κάπου η ομάδα να κλατάρει, το διαχειρίστηκε άριστα η ομάδα και σε αυτό έχει θυσιάζουμε, ρεκόρ, σε αυτό θυσιάζουμε λίγο και λίγο θέαμα, ρε παιδιά, καταλάβετε το αυτό το πράγμα. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, 6 στα 6 ποτέ στην ιστορία μας. Η ομάδα έχει παίξει 7 παιχνίδια εκτός έδρας από την αρχή του καλοκαιριού, ξέρουμε με ποιους αντιπάλους, αίτητη με 5 νίκες και 2 ισοπαλίες μέσα στην Σπαρτάκ και Βατή. Και με εχθρικές διαιτησίες. Και να σπρώχνονται και οι αντίπαλοι. Το ότι είναι Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μόνο στο μείον 3 είναι επειδή σπρώχτηκαν και δεν είναι στο μείον 6 ή στο μείον 7 και οι δύο. Αυτό με φάσεις που μπορούμε να σας πούμε, δεν βλέπουμε ανεμόμυλους, δεν είμαστε ενδοκιχωτιστές.
με φάσεις που μπορούμε να πούμε ξεκάθαρες. Και στην Τρίπολη που βουτάει ο Μάντρος, παίρνει ανύπαρκτο πέναλτι. Και στη Νέα Σμύρνη που ακυρώνουν πεντακάθαρο, κόβουν τον μπέκ του Πανιωνίου. Και στο Καραϊσκάκη μέσα, στο μάτς με την Ολυμπιακός Τρίπολη, που κόβουν δύο φορές τους παίκτες της Τρίπολη, στο offside, τρία μέτρα πίσω. Είναι φάσεις που όλα είναι πόντι. Κωστή μου, πρέπει να υπερτονιστούν και από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς ως ΠΑΟΚ, η διοίκηση, επιβάλλεται, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πηγαίνει εσάι. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από μια ομάδα να κάνει το 30 στα 30 για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή που η Μπαρτσελόνα έχει 4 ανεπιτυχή συνεχόμενα παιχνίδια, 4 η Μπάγκερ και 4 η Ρεάλ. Και εμείς να απαιτούμε από τον ΠΑΟΚ να κάνει μονίμως νίκες. Απαγορεύεται να χάσεις, ακόμα να χάσεις και την ώρα σου. Όχι να χάσεις μάτς και πόντους, να χάσεις την υπομονή σου να χάσεις. Απαγορεύεται. Άρα όσοι έχετε την ευθύνη για αυτά τα θέματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γρηγορείτε. Δεν σας ζητάμε να γίνετε συμμορίτες, όπως έχουν γίνει οι υπόλοιποι, να κάνετε συμμορία, αλλά προστατεύστε την ομάδα από τη συμμορία. Έγινε, Χριστέρα μου. Σε χαιρετώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλημέρα, να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και σε όριο που περιμένατε, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, φίλε μου. Αυτό που φοβούνται και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε απόλυτα είναι τη δημοσιότητα. Όταν η δημοσιότητα μπορεί να σου δώσει την απόλυτη δύναμη και είναι αυτό που κάνουν συνέχεια με το δικό τους τρόπο οι Αθηναίοι. Χθες όταν είπαν αυτός λειτουργήσε προκλητικά, έτσι, δεν είπανε πώς, απλά προκλητικά προς την εξέδρα, είπε ο άλλος δίπλα του, αν έγινε αυτό, το καταδικάζουμε. Καταλαβες. Δεν έγινε. Εδώ διαβάσαμε, φίλε, διαβάσαμε ό,τι τι είπε. Το είπε και το τόνισε ξανά κιόλας. Μήπως κάποιος δεν το κατάλαβε. Και πληροφορίες λοιπόν, κάνουν τον Κινέζο οι Αθηναίοι κάτω και δεν υπάρχει ούτε στα δελτία ειδήσεων στα αθλητικά αυτό σαν πρώτη είδηση. Γιατί με τον Πασχαλάκη όλα ήταν πρώτη είδηση. Μα αν ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ και το έκανε αυτό το πράγμα, ο Πέλκας ή ο Πρίγιοβιτς ή ο Πασχαλάκης ή ο Βιερίνια, σήμερα θα ήταν πρώτο θέμα, αδερφέ. Πρώτο. Ο κύριος Βαρούχας γελούσε με αυτά που κάνανε οι διαιτητές στον ΠΑΟΚ και ενώ σε άλλες φορές είναι αυστηρός. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά και αυτά και ιστορίες και αδικήθηκε η ομάδα. Εδώ δεν έλεγε κουβέντα. Ναι. Απλά γελούσε. Ναι, ναι, λέει αυτά, λέει δεν είναι σωστά. Μου γράψανε εδώ τώρα, φιλάρετε, είπε λέει ότι τα πέναλτι του αυτό. Δεν δίνω καμία σημασία τι λέει ο Βαρούχας, παιδιά. Δεν το έχω σε καμία. Δεν με ενδιαφέρει καν. Όπως δεν δίνω σημασία όταν λέει ότι δεν είναι πέναλτι, έτσι δεν δίνω και όταν λέει ότι είναι. Δεν με απασχολεί. Τα δικά μου μάτια πιστεύω, τη νοημοσύνη τη δική μου, όποια και αν είναι αυτή, δεν χρειάζεται να περιμένω από ο Βαρούχας να μου πει. Περιμένω από τον Βαρούχα λοιπόν, να μου πει δηλαδή. Σας παρακαλώ. Θέλω λοιπόν η διοίκηση του ΠΑΟΚ να μαζέψει όλα τα λάθη σε εισαγωγικά που γίνανε εις βάρος του ΠΑΟΚ και όλα υπέρ αυτών που μας ανταγωνίζονται, να τα κάνει ένα ωραίο βιντεάκι και να τα προβάλλει. Έχει μάλιστα και πολύ καλούς πάνω σε αυτά. Εξαιρετικούς στα βιντεάκια. Ας κάνει λοιπόν εξαιρετικούς. Ένα μικρό αφιέρωμα. Ναι. Έτσι, by far που λένε στα αγγλικά, by far, μέχρι τώρα, είναι αρκετά, σκέψου. Μπράβο. Έχουμε παίξει 6 αγωνιστικές μόνο, αλλά γίνεται ένα πολύ ωραίο ποτπουρί. Να το κάνει κασετίνα για τα Χριστούγεννα, the Christmas collection. Έτσι. Τα υπέροχα μαργαριτάρια. Πρέπει να σταθούμε επίσης όρις στην προπαγάνδα τους. Υπάρχει πρόβλημα, εμείς δυστυχώς τρογόμαστε με τα ρούχα μας, θέλουμε μια ομάδα που να είναι ρομπότ, να είναι τέλεια. Μα καταρχάς αυτό που είδα χθες ήταν παλαβό και κλείνω με αυτό. Ουσιαστικά αν πρόσεξες, είδες τον αγώνα έτσι του Ντέρμπι. Φυσικά. Αν ναι, πρόσεξες, ο ένας πετούσε την μπάλα στον άλλον και ήταν ένα κλούτσο σκούφι αυτό που γίνεται στη γειτονιά. Έβλεπα αυτόν που πέρσι ξεκίνησε την κλοπή και αυτόν που την ολοκλήρωσε. Να μην μπορούν να αλλάξουν δεύτερη παλιά. Ο ένας να του κάνει δώρο το μάτς των άλλων, ένα θέαμα μετριότατο, ένα τίποτα και είπα, αυτοί θέλουν να μου πάρουν εμένα το πρωτάθλημα πάλι. Δεν υπάρχει μα περίπτωση. Μα και αυτοί πάλι λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μπάλα ναι, και κερδίζει και αυτοί παίζουν μπάλα. Πού παίζουν μπάλα ο ΠΑΟΚ? Δεν πειράζει. Δεν ήξερα να πάω να εξομολογηθώ ότι δεν παίζω καλή μπάλα, ότι είναι αμαρτία. Να πάω να τους πω παιδιά συγγνώμη που δεν παίζω και μπάλα κιόλας. Άστο. Για μένα αυτό που κάνει με το να μπορεί να μεταβιβάζει με κλειστά μάτια ο ένας τον άλλον αυτό δεν το κάνει καμία άλλη ομάδα. Δεν το έχουμε δει αυτό. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοιους αυτοματισμούς. Δείτε λίγο για το μάτς στην Πάτε, να δείτε με την Μπορίσοφ εκεί. Άντε, φιλιά, γεια σου φιλάρετε.
Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Χαίρομαι πολύ που ανοίγω την γυναικοπαρέα. Βεβαίως σήμερα. Ανοίγεις εσύ το γυναικονίτη της εκπομπής. Νάντια Πέτες 18. Με κάλυψε γνωστά που είπες που είπες στην αρχή της εκπομπής σου. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε. Δεν ταιριάζει σε οπαδούς μιας αποκαδιάς οπαδούς μιας τέτοιας ομάδας να γκρινιάζουμε και να λέμε εξέλιξε, δεν έπαιξαν καλά κτλ. Πρέπει να υπολογίζουμε και την κούραση αυτών των παιδιών και να απολαύσουμε τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζουν και τους αγώνες. Είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή η ομάδα να μην αποδίδει τόσο καλά, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα. Δεν ταιριάζει σε εμάς να γκρινιάζουμε. Άκουσα σε παρέα προχθές, ας πούμε, μια γκρίνια. Γιατί και πώς. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, Νάντια μου, να υπάρχει μερίδα του κόσμου. Όλοι μας θέλουμε την ομάδα να παίζει καλύτερα. Άλλο αυτό, άλλο ισοπεδώνουμε όμως, άλλο δημιουργούμε διχόνοια μέσα στην ομάδα, άλλο είμαστε διχασμένοι, άλλο τα κάνουμε όλα ανω κάτω, γιατί αυτό επιθυμούν οι αντίπαλοι μας. Να είμαστε μεταξύ μας, να τρωγόμαστε, να υπάρχει φαγωμάρα και να εκμεταλλευτούν αυτή την εσωστρέφεια, αυτή την κρίνια, τη μιζέρια, να την εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι μας που είναι κατώτεροι 100%. Αυτό. Απλά δεν χρειάζεται καμιά ανάλυση βαθιά, παιδιά. Είναι, ούτε να είμαστε τίποτα ψυχολόγοι. Αυτό είναι. Απλά. Έτσι, ακριβώς. Άντε, σε φιλό, καλή εβδομάδα. Έγινε. Γεια σου, Νάντια μου. Να είσαι καλά. Πάμε. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, Στράτε. Θες να πας σε διάλειμμα. Πες, φίλε, πες. Περιμένω. Όχι, όχι, περιμένω. Όχι, όχι, πήγαινε σε διάλειμμα. Περιμένω. Δεν υπάρχει θέμα. Αργή. Έλα, πάμε. Δεν έχω θέμα. Σοβαρά δεν έχω θέμα. Πήγαινε σε διάλειμμα. Λέγε, Στράτε, τρώμε το χρόνο. Πάμε, σ' ακούω. Λοιπόν, την απλή μέθοδο των τριών θα πάρουν όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ κάνει βίντεο με τις ιδιωτικές αποφάσεις που γίνονται φέτος κατά του και υπέρ των αλλωνών, δεν θα είναι βίντεο μικρού μήκους, θα είναι ντοκιμαντέρ εξαμηνιαίο. Ή σειρά όπως ο Νονός, 1, 2, 3 κτλ. Όχι ρε φίλε, μιλάμε τώρα θα γίνει λάμψη και καλημέρα ζωή. Μα τι τώρα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το κομμάτι τώρα που είναι το πιο βασικό. Εσείς κάθεστε και ασχολείστε με τα offside όλοι σήμερα. Λέτε για τα offside που δίνανε οι επόπτες. Όταν ρε φίλε ο διαιτητής μπροστά στα μάτια του δεν δίνει διπλό πέναλτι που γίνεται στην ίδια φάση. Βγαίνει η σέντρα τα αριστερά. Βγαίνει ο Χουάντερσον Σκάι πουνιά στον Καρέλη με το πρόσωπο χωρίς να βρίσκει μπάλα, και η κεφαλιά του Βαρέλα χτυπάει σε χέρι αμυνωμένου το οποίο κινείται προς την μπάλα. Αυτό δεν και το βγαίνει κόρνερ. Ο αθεόφοβος έδωσε κόρνερ ρε φίλε μπροστά στα μάτια του. Είχε επιλογή από τα τρία να επιλέξει το τρίτο χειρότερο. Το τρίτο. Λοιπόν και πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι με τα φάουλ. Ο ΠΑΟΚ φέτος σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε μόνο σε 4 μάτς είχε περισσότερα φάουλ από τον αντίπαλο. Το ένα ήταν με την Μπενφίκα μέσα στην Τούμπα, με εκείνο τον περιβόητο τον κύριο Μπρίχο, ο οποίος ήθελε να τελειώσει το παιχνίδι νωρίς και έδωσε το δεύτερο πέναλτι στο Βαρέλα. Με τον Όφη στην Κρήτη, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και με το χτεσινό με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Σε όλα αυτά τα μάτς, ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή μπάλας άνω του 60%. Με εξαίρεση το Καραϊσκάκι, κάτι λέει 43. Αυτό. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε μόνο με τη διαιτησία, και όχι με το πώς παίζει μπάλα η ομάδα. Πρώτη αγωνιστική δεν σου δίνει καθαρό πέναλτι στον Ουάρντα και δύο κόκκινες στους δύο τροβαδούρους, μία στον Κότσερα και μία στον Ιγκλέσιας. Έτσι. Μεγάλο δίδυμο αυτό. Δεύτερη μια βραδιά στη φαντασία. Δεύτερη αγωνιστική στον Πανιόνιο δεν σου δίνει πεντακάθαρο πέναλτι στον Ελκαντουρί σε σχαριά του Μπανανά και πεντακάθαρο πέναλτι σε σέντρα του Ουάρντα που αποκρούει αμυνόμενος με το χέρι και για κερασά έχεις την τούρτα έχεις το offside του Ακπομ 5 μέτρα καλυπτόμενο. Στην τρίτη αγωνιστική στον Όφη δεν παίρνεις πέναλτι και κόκκινη στο τρίτο λεπτό από τον τερματοφύλακα που ανατρέπει το Ζαμπά και στο καπάκι δεν δίνει κόκκινη κάρτα στο Βουό ο οποίος μέσα σε 26 λεπτά έχει κάνει 7 μαρκαρίσματα για κίτρινη. Έρχεται η ΑΕΚ, ο Μάνταλος για τις βουτιές και για τις πυθικές που κάνει δεν παίρνει κόκκινη κάρτα.
Έρχεται ο Σιδηρόπουλος, δεν δίνει κόκκινη κάρτα για τρία μαρκαρίσματα στο Γιουνές. Ένα για την μπουνιά που έδωσε στο Χατσερίδη στο χώρο του κέντρου και του κόψε την ανάσα που το χτύπησε σε διάφραγμα και βουβονική χώρα και έπεσε κάτω ο Χατσερίδη και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Για το πέναλτι που κάνει ο Γιουνές και δεν του βγάζει κίτρινη κάρτα. Ωραία. Και για την κόκκινη κάρτα που δεν δίνει στο Σιώπη, για την κόκκινη κάρτα που δεν δίνει στο νούμερο 3 ναι. του Άρη, ο οποίος πάει και σκάει τσαουλιά στον Μπέλκα. Και μετά από αυτό έχουμε τον Καραϊσκάκη, στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχει τρία πεντακάθαρα offside που πάει να βγει στην αντεπίθεση και τον κόβουνε. Και μετά από αυτό έχει και το χθεσινό με τον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου δεν σου δίνει διπλό πέναλτι, μία κόκκινη κάρτα σε παίχτη του Απόλλωνα του Αργεντίνου που βγήκε αλλαγή, γιατί τον έβγαλε ο Ματζουράκης, σου λέει αυτός ότι φάει την κόκκινη, δεν γίνεται να τον κρατήσω και τον έκανε αλλαγή και έχεις και τα τρία τα offside. Έκανες ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι έσχος. Είναι έσχος. Αυτό γι' αυτό τα λέμε κάθε εβδομάδα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ. Χαιρετώ. Θα τα πούμε. Γεια σου Στράτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς του Στελάρα, έλα. Κωστή. Τηλέφωνο από πολύ μακριά είχαμε, ναι. Τους ευχαριστούμε, εκεί που μας ακούν, γι' αυτό καθυστέρησα να πω, τα φιλιά μας. Δεν πειράζει. Στο Σίδνεϊ, στο Δημήτρη και στη Χριστίνα. Να συνεχίσω από εκεί που τήρησε ένας φίλος που είπε για τα φάουλ. Να συνεχίσεις από όπου θες. Πραγματικά σαν να παίζουμε με την Μπαρτσελόνα, ρε φίλε, να τους κάνεις 20 φάουλ, πώς είναι τελευταία αυτή η ομάδα. Να τους κάνεις 20 φάουλ για να σταματήσεις αυτά τα θηρία. Είναι δυνατόν. Δεύτερον, τα λιμάνια της Αθήνας με ξένο διαιτητή δεν έχουν ακόμα ανοίγει, φίλε. Ούτε μεταξύ τους. Ούτε μεταξύ τους. θα το καταργήσουν το έργο. Τα λιμάνια σου λέει δεν πάμε, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Βλέπεις τι θα είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, Στέλιο. Αναρωτιέται ο κόσμος. Δηλαδή, αν όλα τα χρόνια παίζαμε με ξένο διαιτητή, τι θα έχει συμβεί. Τι θα έχει συμβεί. Καλώς πάντων. Ο Φορτούνης δεν τους είπε σας γλεντάω, είπε μάω μάω τους είπε. Αλλά δεν του πιάσανε τα παιδιά. Μάλιστα. Κατάλαβες. Εκεί στην Αθηναϊκή Κυριακή. Όταν ξενυχτάω κουτουλάω. Κάτι ναι. τέτοιο, μάλιστα. Δεν αποκλείεται. Και με το Μωράντζα άμα τους γλεντάν λέει. Δηλαδή τι αλλαγές κάνουν τώρα για να γυρίσουν τα παιχνίδια, τι υλικό έχουμε, τι υλικό έχουν αυτοί. Να βλέπουν οι συμπαοξίδες που την έχει την ομάδα ο Ιβάν και πώς τους έχουν οι άλλοι γάτο. Ακριβώς. Όταν γκρινιάζουμε, εντάξει, δικαίως γκρινιάζουμε για κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά ας βλέπουμε λίγο, ας βλέπουμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Ναι. Δέστε την αποστολή του ΠΑΟΚ. Δείτε λίγο χθες ή δείτε ποιοι κάθονται στον πάγκο ή δεν παίζουν ακόμα. Ναι. Κωστή την αποστολή του ΠΑΟΚ και πώς είναι εκτός αποστολής και οι άλλοι βάζουν μέσα για κουμάκι, Μωράν, Γλεντάν. Τι να πούμε τώρα ρε παιδιά να πούμε. Και σε στέλνουν το κοράκι το φυτεμένο. Ο άλλος ό,τι φάση πάει να βγει σηκώνει offside και ο άλλος προσπαθεί με νύχια και με δόντια να τους κρατήσει μέσα στο παιχνίδι. Εκνευριστική. Πού? Με τον ναι. Απόλλωνα. Με 0 βαθμούς. Δηλαδή με το ναι. ζόρι να το σμπρώξουν το πράγμα όσο μπορούν. Εγώ δεν λέω ότι ήμασταν καλοί χθες. Προσέξτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άσε να παιχτεί η φάση αφού δεν υπάρχει offside. Άσε με ρε παιδί μου, άσε με να κάνω αυτό. Δώσε το πέναλτι εκεί που βγαίνει ο Χάντερσον ναι. και τον κρεμίζει. Και τον κρεμίζει τον Καρέλη. Και εγώ μπορεί να είμαι κακός όμως. Άσε με όμως. Ας με κακός κι ας είμαι. Δώσε μου αυτό που δικαιούμαι όμως. Απλά πράγματα. Κωστή, για να είσαι καλός πρέπει κι ο άλλος στοιχειωδός να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν πειράζει. 6 στα 6 κόντρα σε όλα. Κόντρα σε προγνωστικά. Με μείον 2 βαθμούς αφαιρεμένος από πέρσι. Με σμπρόξιμο εξόφθαλμο στους άλλους 2 μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν πειράζει. Έτσι. Ένα αμάξι χωρίς μπαταρία και χωρίς μηχανισμό για να το σπρώξει και ένα 2 μέτρα το πας παραπάνω δεν πάει. Τελείωσε. Βάλε με σκληρό σκοστή 283. Έγινε Στέλιο. Σε χαιρετώ. Καλή χαιρετώ. Καλή εβδομάδα φίλε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς την. Γεια σου Εύη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Κωστή μου, εγώ πήρα να πω ότι να περιμένουμε εμείς από τον κύριο εισαγγελέα να ευαισθητοποιηθεί θα είναι πολύ αργά. Νομίζω ότι η εκπομπή που γίνεται κάθε Δευτέρα βράδυ στο Sky, εκείνος ο Θωμαΐδης ο οποίος στην κυριολεσία λύσαξε με τον Πασκαλάκη και με τον εισαγγελέα, δεν πρέπει οι νομικοί του ΠΑΟΚ να επέμβουν στην εκπομπή του, έστω και τηλεφωνικά, και να του πούν κύριε Θωμαΐδη, γιατί δεν λες τίποτα τώρα. Πρώτον.
Και δεύτερον, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ο επίσημος, γιατί δεν στέλνει υπόμνημα στον εισαγγελέα να του πει ότι έγινε το ίδιο και με εδώ. Γιατί πού είναι η ευαισθησία, γιατί δεν το καλείτε. Ναι. Ή καλέστε τον, τέλος πάντων. Περιμένουμε να δούμε σήμερα. Πιθανότατα να τον καλέσει, ξέρω εγώ. Δεν αγγεί να δούμε. Ναι, περιμένουμε, αλλά όχι πολύ. Όχι, επίσης περιμένουμε να δούμε. Χθες μπούκαραν οι αεκτσίδες μέσα. Έγιναν χοντρά επεισόδια έξω από τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης βγήκαν άνθρωποι και είπανε πατήσανε οπαδοί του Ολυμπιακού με μηχανάκι αστυνομικό. Γίνανε έσχοι. Πυρσί, κακό. Δηλαδή, μόνο εδώ, όταν εμείς βγαίνουμε έξω από το επιτρεπτό όριο. Τότε μόνο. Όλοι δείχνουμε ναι, το δάχτυλο ότι... τον κακό παοξή, καταλαβαίνεις. Εγώ τι θέλω να πω. Και οι νομικοί, οι οποίοι μπορούν να επέμβουν στην εκπομπή αυτού νου, η οποία είναι. Τι να πω τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντιπαοξής, ότι είναι αριανός και ότι δουλεύει στο Sky. Τι να πω. Άλλο δεν χρειάζεται να πεις τίποτα για το Δωμαίδη. Και ο οποίος μονίμως τρώγεται με το ΠΑΟΚ. Μονίμως όμως. Δηλαδή δεν πρέπει να επέμβουν οι νομικοί εκεί απάνω. Να δούμε τι θα πει. Πρώτον. Και δεύτερον, αν δούμε ότι πέρασε μια-δυο μέρες, πρέπει να επέμβουμε και στον εισαγγελέα. Όπως κάνουν φυσικά, αυτοί. Όταν υπάρχει ένομο συμφέρον μπράβο. Από σπόντα, εκεί κατηγορώ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν είναι σωστή, ότι δεν αγαπάνε την ομάδα, δεν την φροντίζουν. Δεν είναι... Εδώ όμως αυτά γρήγορα τα σημεία... αντανακλαστικά. Ακριβώς. Έγινε, Εύη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βάλε με στην κλήρωση, αλλά όπως καταλαβαίνεις πρακτικά για τις θερμές δυσκολεύομαι εγώ. Δώσε μου το τρία τελευταία ψηφία. 3-38. Γεια σου, Εύη μου. Γεια. Γεια. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, άκουσε, φίλε, σήμερα θέλω να τα πω λίγο κάπως διαφορετικά. Δεν θα ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες του αγώνα. Όλοι μας βλέπουμε τι γίνεται με τους διαιτητές, τι γίνεται με τους ποδοσφαιριστές και ούτε καθεξής. Εγώ σήμερα θέλω να απευθυνθώ στην ΠΑΕ. Δεν μπορεί η ΠΑΕ να αφήνει αυτούς τους αλυταράδες εκεί κάτω να αλωνίζουνε. Δεν ονοματίζω ποιοι είναι, απλά αυτούς τους αλυταράδες να αλωνίζουν και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕΣ να μην κάνει τίποτε. Λοιπόν, θα πρέπει από εδώ και στο εξής να τα πιάσει όλα από την τελευταία τρίχα μέχρι το τελευταίο γράμμα του νόμου, να τα εφαρμόσουν όλα. Δεν μπορεί ο Πασχαλάκης να τιμωρείται, δεν μπορεί ο Φορτώνης να αγνοείται. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβει υπόψη της η ΠΑΕ. Κλείνοντας, θέλω να σου κάνω μια επίσημη για εμένα και ανώνυμη καταγγελία, θα μου πεις μα πώς είναι επίσημη και ανώνυμη. Φιλαράκι δικό μου, το οποίο ήταν στον Πειραιά μετά το παιχνίδι, ήταν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και κατέβηκε τη Δευτέρα το βράδυ στις λέσχες των Ολυμπιακών, στους συνδέσμους, πέρασε επίσημο άτομο μέσα από τους συνδέσμους και τους είπε ξεκάθαρα, παιδιά, τους λέει, αυτοί δεν θα πάρουν πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα είναι δικό μας, οπότε, Κωστή μου, ο άνθρωπος αυτός που μου το είπε είναι χωριανός δικός μου, Βασίλη μου λέει, ένα πράγμα θα σου πω, βάλτε το καλά στο νου, δεν παίρνετε πρωτάθλημα γιατί δεν σας αφήνει η Αθήνα και δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα λεπτά. Αυτό έγινε πέρσι και αυτό θέλουν να κάνουν και φέτος, αλλά δεν θα περάσει. Αυτό... Μια φορά έγινε το έγκλημα, δεύτερη δεν θα επιτρέψει κανένας. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν βλέπω από την ΠΑΕ να κινούνται οι νομικοί σύμβουλοι να τους αλωνίσουν, να τους λιανίσουν. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να πάρουμε πάλι πρωτάθλημα με τα μαγειρέματα αυτονών. Δεν μπορεί αυτοί να μαγειρεύουν και εμείς να κοιμόμαστε. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Έλα, καλημέρα. Χρήστος από Εύωσμο. Γεια σου, Χρήστο. Βάλε με και εμένα, χώσε με 731. Μπήκες. Για πες. Ναι, και εγώ μία από τα ίδια όπως και οι προηγούμενοι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δραστήριοι ιδιαίτερα οι νομικοί μας, δεν ξέρω, γενικά το επικοινωνιακό, το marketing της ΠΑΕ πάσχει από πολλές πλευρές. Κοίτα, άλλο το marketing που είπες. Άλλο το marketing, άλλο το επικοινωνιακό. Το ένα είναι εμπορικό τμήμα που λες, ναι. Άλλο το marketing, άλλο το επικοινωνιακό, άλλο το νομικό. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Επίσης να πω εγώ κάτι γενικό. Θα επιθυμούσα, ναι. Αυτή είναι δική μου παρατήρηση. Ή μάλλον να πω το εξής, ότι θα επιθυμούσα πράγματα να γίνονται και ας μην τα μαθαίνουμε. Δηλαδή δεν μιλάω για παράνομες ενέργειες, μιλάω για δράσεις που θωρακίζουν την ομάδα, είτε είναι νομικές, είτε είναι επικοινωνιακές, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να τα μαθαίνουμε όλα. Χαίρομαι όταν μου λένε, ξέρεις κάτι, δουλεύει η ΠΑΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα και ας μην το μαθαίνουμε έξω, ας μην το μαθαίνει ο κόσμος. Δεν με πειράζει αυτό, να νομίζουμε ότι δεν γίνεται κάτι, αλλά να γίνεται. Ωραία. Κατάλαβες. Αλλά ναι, αυτό είναι το θέμα όμως, όπως το λες, να γίνεται. Να γίνεται, αυτό. Γίνεται κάτι.
Αυτό είναι το και επίσης θα ήταν καλό όταν γίνεται κάτι, για να μην υπάρχει στον κόσμο μία εντύπωση ότι δεν γίνεται, καλό θα ήταν αυτό το πράγμα να επικοινωνείται όταν έχει αποτέλεσμα ή όταν έχει συμβεί. Έτσι. Και να μην λέμε ότι ο τάδε ο δικηγόρος είναι κοιμισμένος, ότι ο τάδε υπάλληλος εισπάει δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και τζάπα πληρώνεται από το Σαββίδι. Έτσι. Και ότι εμείς τρέχουμε εκεί πέρα, βγάζουμε τα σωθικά μας. Οι νομικοί της ΠΑΕ με τους οποίους, άμα τους δώσω τον δρόμο δεν τους ξέρω κιόλας, δηλαδή μια καλή μέρα ούτε έχουμε έναν από αυτούς. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν σώσει την ομάδα από κακοτοπιές. Σε άλλες θα περίμενε ο κόσμος περισσότερη αποτελεσματικότητα. Βλέπεις, έχουν να παλέψουν και με ένα σύστημα πολλών ετών. Εννοείται. Άρα χρειάζεται. Ολοκροτέρα είναι αυτό. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι απλά έτυχε μια φορά μια περίπτωση. Και πάλι βγαίνουν τρία μετά. Ακριβώς. Νέα έδρα είναι. Ακριβώς. Κυριολεκτικά. Ακριβώς. Έγινε. Χρυσταρά. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτό τώρα ξεκούρασε. Αυτό. Με ποιο παίζουν την άλλη εβδομάδα, λέει ο Βασίλης. Δεν είπα. Την άλλη εβδομάδα δεν έχει, αδερφέ. Μετά τη διακοπή. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Τελικά και χωρίς εμένα κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν ήσουν. Όχι, ήμουν μέσα και έφερα και δύο μικρά μαζί μου αυτή τη φορά, έτσι, γιατί ήταν πιο χαλαρό το ΠΑΟΚ. Αλλά δεν φορούσε το σκούφο το ΑΣΒΑΝ, κατάλαβες. Το κατάλαβα. Μόλις είδα τη θερμοκρασία, με ζώσαν λίγο φίδια. Δηλαδή πρώτο παιχνίδι βλέπω ζέστη αυτά κτλ. Λέω τι θα γίνει τώρα, Έχω πάρει μία μικρή, τη μικρή μαζί μου που είχε έρθει, είχε έρθει 3-4 χρόνια στο γήπεδο και παρεξηγήθηκε που πήρα τον ανιψιόμεστο με τον Αστέρα. Ναι. Και λέει θα έρθω οπωσδήποτε. Δίκιο έχει, ένα παουτσάκι βγάζει αντίδραση. Έτσι. Μαγκωμένη, μόλις βάλαμε τον γκολ στο 85, γιατί λέω παιδιά πάμε να φύγουμε νωρίς, να μην μπλέξουμε συγκίνηση και τέτοια, ένα μηδέν κερδίσουμε. Όχι. Αυτά μπορεί όλα να το πάμε. Αυτά μπορεί όλα το 85 γκολ. Πάμε να φύγουμε τώρα. Τώρα μπορούμε να φύγουμε. Το σκουφάκι του Ρασβάν. Έτσι. Ο σκούφος, έτσι. Το παιδί του σκούφου του Ρασβάν είναι το σκουφάκι του Ρασβάν. Έτσι. Σωστός. Λοιπόν, σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου και συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Ναι. Εσύ είσαι χαλαρός και άνετος. Βέβαια, σε ζώνουν από μέσα τα φίδια. Παρόλο που είσαι πρώτος, σκέφτεσαι πόσο σου τη φέρουν. Έχεις έναν Ολυμπιακό που πανηγυρίζει. Που έπαιξε ποδόσφαιρο παρόλο που δεν κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ. Έχεις μια ΑΕΚ που πανηγυρίζει που κατάφερε και πήρε το χ από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Από το Γαύρο. Έτσι. Έχεις έναν Παναθηναϊκό που πανηγυρίζει. Που κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε. Να μην χάσει. Ναι. Έχεις έναν Άρη που πανηγυρίζει που έδωσες. Και λες τώρα. Τι γίνεται. Τελικά να σου πω ένα πράγμα. Μα έχουν ξεκάσει. Μα έχουν ξεκάσει όλους με καλοσύνη. Θα σου πω το εξής. Τι έχει γίνει. Μόνη της η ομάδα δημιούργησε και καλλιέργησε δικαίως. Τόσο υψηλές προσδοκίες που μόνοι μας βάλαμε τον πύχη ψηλά. Και δεν μας αρκεί πλέον μόνο να κερδίζουμε. Επειδή έχουμε δει τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά το ερώτημα. Άραγε, μπορεί να παίξει μπαλάρα. Μπορεί και παραμπορεί, αδερφέ. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει, ξαναλέω, για τη μερίδα που θέλει και να δει και ωραίο θέμα. Όχι για αυτούς που περιμένουν στη γωνία, προσπερνούν τα 10 καλά να πάνε να δείξουν το αρνητικό και να κάνουν μπάχαλο όλο το κλίμα. Το λέω συνέχεια. Άρα. Η ίδια η ομάδα μας έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Και είναι ωραίο αυτό, φίλε. Να είμαστε πρώτοι με 6 στα 6. Με 10 γκολ υπέρ. Ένα κατά. Παρότι είχαμε μείον 2. Παρότι είχαμε κόντρα διαιτησίες. Παρότι άλλοι σμπρώχτηκαν. Παρότι είχαμε πρόγραμμα Γολγοθά. Παρότι, παρόλα αυτά. Και όμως να υπάρχει και αυτό το. Αφού μπορώ και καλύτερα. Γιατί όχι. Κατάλαβες. Η αμφιβολία έχουμε. Κωστή, η αμφιβολία δεν είναι το εμείς το αξίζουμε ή από το παίρνουμε. Η αμφιβολία είναι πού θα σου τη φέρουν για μένα. Εγώ βλέπω να κρατάνε, να αβαντζάρουν τον Ατρόμητο μέχρι το τέλος για να μας κοντράρει και να βοηθάνε τον Ατρόμητο για να γυρίσει και να λένε να το έκλεψε ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Θα φανεί βέβαια. Και να αρχίζουν, ξέρω εγώ, κι αν ο Ατρόμητος κάνει καμιά γκέλα, την έκανε την γκέλα επειδή είναι παράρτημά σου και παίζει ο κουλούρης εκεί. Άλλο θα γίνει. Δηλαδή, άλλο θα γίνει. Να σου πω τι θα γίνει. Όπως έχει γίνει και μέχρι τώρα. Στα ντέρμπι τα μεταξύ μας θα υπάρχει ξένος διαιτητής που όσο το δυνατόν αυτό είναι, όσο είναι αυτό εφικτό, θα είναι ακριβοδίκαιος. Στα άλλα μάτς όμως και τα δικά τους. Στο Ολυμπιακό Σπανιόνιο, στο ΑΕΚ Τρίπολη, στο ΑΕΚ ξέρω εγώ, Όφη, δεν ξέρω τι. Στα άλλα μάτς θα υπάρχει τέτοιο σμπρόξιμο που δεν θα αφήσει ποτέ τις δύο συγκεκριμένες ομάδες στην κακή τους μέρα να χάσουν βαθμούς. Εννοείται αυτό. Σήκωσέ το γιατί σε παίρνουν.
Όχι, εντάξει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει έτσι. Και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εγώ στην κακή μου μέρα θα φτύνω αίμα και μπορεί να στραβοπατήσω και να δημιουργηθεί εσωστρέφεια, γκρίνια. Γιατί, έτσι αλλιώς. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Εννοείται. Έγινε. Άντε, καλή ξεκούραση να έχουμε. Καλή ξεκούραση στα μυαλά μας. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τι γίνεται, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Μιχάλης 763, βάλαμε και εσύ. Είπαμε, είναι και για τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Μιχάλης. Δεν το είπα συχνά σήμερα, γιατί έχει πολλές γραμμές και δεν προλαβαίνω. Αλλά αυτό και τον υπέροχο άνθρωπο, έτσι. Τριήμενο, άστο φίλε, μην το συζητάς. Κρεατάρες. Η γειτονιά σημαίνει τον Τιδέρα, δεν κρεατάρες. Κρεατάρες. Έχει τα ωραιότερα κρέατα και αυτός και ο Άγγελος στην Νεάπολη. Και όχι επειδή δίνουν κρέατα στην εκπομπή. Αν δοκιμάσετε όσοι έχετε κερδίσει, ξέρετε τι σας λέω. Εκλεκτά. Έτσι. Και τριήμερο θερμές δίνουμε. Τριήμερο στο Λουτράκι, στο Πόζαρ. Για πάμε. Χαιρετίσματα ήθελα να δώσω από το ωραιότερο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Υπάρχει παντού και σε σύνθημα δικό μας. Ναι, για πες. Πάω, Ρετσίνα. Έλα ρε φίλε, είσαι μαλαματίνα. Για χαρά. Να παιδί, να παιδί, να μάλαμα. Τίνα. Άνα, γεια. Η πιο γνωστή Τίνα, μετά είναι η Τίνα Τάρνερ, να ξέρεις, έτσι. Ποια, μετά είναι η Τίνα Τάρνερ. Εννοείται. Σε φιλώ, καλημέρα. Δουλειά. Ποτέ κανένα ποτό δεν ήταν τόσο συνυφασμένο με μια ομάδα. Ποτέ όμως. Ποτέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Γαβρίλ. Τι γίνεται. Γεια σου ρε Γαβρίλ. Τι γίνεται. Όμορφα, ωραία. Αγόρι μου, είσαι ακόμα εδώ κοντά, δουλεύεις εδώ δίπλα. Βέβαια. Μπράβο. Μπράβο. Άρα να φωνάξω λίγο πιο δυνατά να ακούσω από τον τοίχο να πούμε. Σίγουρα. Από πίσω παράθυρο σε βλέπω. Έλα αγόρι μου, έλα Γαβρίλος, ακούω, για πες. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι τοποθετήσεις των ακροατών που προηγήθηκαν. Κάπως έτσι τοποθετούμε και εγώ. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το γιγαντωμένο τέρας, ως προς το μέγεθος αναφέρομαι τέρας, που ας το πούμε προστατεύει και υποστηρίζει αυτές τις αδικίες, οι οποίες είναι καταφανέστατες, είναι φανερές γιατί υπάρχει βίντεο, φαίνεται ότι ακόμη και η πολιτική ηγεσία της χώρας, ο νόμος, η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη. Ναι. Και αυτό με κάνει να μην ξέρω τώρα, δηλαδή από το ποδόσφαιρο το κατάλαβες αυτό μόνο. Σε σοκάρει αυτό. Μπορεί να το προστατέψει κάπου αλλού, ας πούμε, τον πολίτη και το ποδόσφαιρο πέφτει από τα σύννεφα, ρε Γαβριλό. Απλά εδώ είναι αυτό που ασχολούμαστε καθημερινά και έχουμε τριβή και φαίνεται πεντακάθαρα. Έτσι. Να πεις. Και μια φορά σκέφτομαι τι διαστροφή είναι αυτή την οποία έχουμε όλοι εμείς, οι οποίοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και αγαπάμε και αυτή τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου, που είναι το λίμπερο αυτή τη στιγμή, που είναι το Zoom σου. Και δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτό. Πορευόμαστε με αυτό. Ακούμε τους φίλους που δεν τους ξέρουμε, μόνο τους έχουμε ακούσει να μιλάνε ξανά και ξανά. Αυτή είναι γιατί όλο αυτό οικογένεια. Το οποίο είναι τόσο όμορφο, είναι με χρώματα. Τα οποία τα χρώματα αυτά είναι με συχνότητες φωνών. Στραπατσαρίζεται και τρακάρεται κάθε μέρα από αυτά τα οποία συμβαίνουν το Σαββατοκύριακο στο άθλημα. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε με αυτόν τον τρόπο και να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα του τύπου «Μα δεν το είδες, ήταν 1,5 μέτρο». Δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε ισοδεδομένοι. Έχω συγκεκριμένη άποψη, Γαβρίλο μου. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ναι. Απόλυτα αποκρισταλωμένη, απόλυτα παγιωμένη μες στο μυαλό μου. Όλα αυτά στην ουσία μας κάνουν καλό. Δηλαδή, σε πρώτη ανάγνωση οργίζεσαι, ναι, με αδικούν. Σε δεύτερη ανάγνωση υπάρχει τι? Η απόλυτη συσπήρωση. Δεν υπάρχει έστω και ένας που να μην καταλάβει. Ακόμα και αυτός που είναι γκρινιάρης. Ακόμα και αυτός που είναι, ξέρω εγώ, μεμψίμηρος ή πιο απαιτητικός ή πιο αψίκορος ή πιο απότομος, οδήποτε. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένας πλέον μετά από αυτά που έγιναν και πέρσι να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και είμαστε πιο συσπηρωμένοι, πιο πάω από ποτέ. Γι' αυτό λέμε, μένεται ένας πόλεμος, επικοινωνιακός, αθλητικός, πολιτικός, διαιτητικός, παρασκηνιακός, από κάθε άποψη και αν το πιάσεις. Άρα αυτό το πράγμα όλο μας συσπηρώνει, μας κάνει πιο δυνατούς, με κατανόηση για αυτά που γίνονται, με απόλυτη συνέστηση αυτών που γίνεται. Και ο πιο αδαής και ο πιο ανυποψίαστος έχει καταλάβει. Τώρα, τι στάση επιλέγει ο καθένας να τηρήσει απέναντι σε όλο αυτό είναι καθαρά και θέμα χαρακτήρα του καθενός. Δεν είμαστε ίδιοι χαρακτήρες, έτσι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Συμφωνώ. Λοιπόν. Άλλος λέει, πάμε να κάψουμε. Να τους κάψουμε. Πάμε αυτό. Άλλος λέει, δούλεψε στο παρασκήνιο.
Φοράκισε την ομάδα. Ναι. Άλλος λέει, παιδε, ζήτα ξένους διαιτητές. Και εγώ, ήδη γίναν κάποια πράγματα, βλέπεις, σε σχέση με παλιά. Κωστή μου, αν μου επιτρέψεις λίγο να συνεχίσω το σκεπτικό σου, εκεί ήθελα να φτάσω. Γίνονται πράγματα. Αυτό δεν ήταν ένα πρόλογος δικός μου. Ουσιαστικά συνέχισε και εσύ με ένα πρόλογο και ας μου επιτρέψεις να κλείσω. Εγώ βλέπω να γίνονται πράγματα. Ας πούμε ότι είναι ένα μέτρο η ξένη διαιτησία. Ένα άλλο μέτρο είναι οι κινήσεις που κάνει η ΠΑΕ και ο μεγαλομέτοχος με ιδιωτικό κανάλι, να, με φωνή που δεν υπήρχε. Σωστό. Το ΒΑΡ, το οποίο έρχεται, δεν μπορούν να το αποφύγουν. Όσο και να θέλουν, θα έρθει το μαραφέτη που θα τους ξεβρακώνει. Θα έρθει το μαραφέτη αυτό που και πάλι δεν σημαίνει ότι θα είναι όλα αγνά και άχραντα, να ξέρεις. Πιστεύω ότι κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ δυνατό είναι δημοσιογραφικό γραφείο ή τηλεόραση και ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πιστεύω ξεπερνά και το ΒΑΡ, γιατί αυτοί όλοι οι άνθρωποι τους οποίους καταφερόμαστε και λένε «Μα δεν το είδε, μα η Αθλητική Κυριακή γιατί το είπε έτσι, μα εκείνο ο ροδιφός σταθμός». Ξέρεις, ό,τι λέμε, ό,τι γράφουμε, τα παρακολουθούν. Εδώ βγήκε ο επίσημος Ολυμπιακός και είπε ότι για τους πυρσούς στο Καραϊσκάκης φταίει, λέει, ο Κώστας Βασιλόπουλος, επειδή έγραψε στο SDNA ότι ποιο Καραϊσκάκης, μόνο η Τούμπα βράζει ο τόπος. Επειδή πήραν, άκου να δεις τώρα, έτσι, που αυτό είναι παράσημο για τον Βασιλόπουλο, φυσικά, έτσι. Το ότι το χρησιμοποιεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός η επίσημη. Ζήλεψαν, λέει, τους πείραξε, τους πήκαρε τους δικούς μας, γι' αυτό βγάλαν παραπάνω πυρσούς. Άκου σκεπτικό, μιλάμε τώρα, όχι ηλυσίας, όχι δικανικοί λόγοι, όχι νομικά. Φίλε, απίστευτο. Φίλε, απίστευτο. Λυσίας υπέρα δυνάτου. Φίλε, απίστευτο επιχείρημα, έτσι. Ζήλεψαν, επειδή έγραψε ο Βασιλόπουλος αυτό αυτονόητο. Σαν την Τούμπα δεν υπάρχει άλλο καυτό γήπεδο. Βγάλαν, λέει, παραπάνω για να αποδείξουν ότι δεν. Γελάει ο τόπος. Μαζί τους. Καλημέρα μου. Για χαρά. Τις Ερμές θέλω να είμαι. 705 τελειώνω. 705. Θύμισε μου πάλι μικρό, το μικρό. Γαβρίλ. Α, Γαβρίλ, ναι. Έλα, αγόρι μου, εντάξει. Φιλιά, σε έβαλα, 705. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Κλάους. Έλα, ρε Κλάους. Λοιπόν, είτε με βάρη, είτε με όχι, άμα άλλος έχει την κακή θέληση, δεν γίνεται δουλειά, Κωστή. Και πλέον πρέπει να. Οι προειδοποιητικές φωνές που μας ρίξανε πρέπει να μας ξυπνήσουν. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, άμα σου κόβει όλα αυτά και σε σφάζει έτσι, θα σκεφτεί το ΒΑΡ. Δηλαδή εδώ ο Κομίνης, ας πούμε, είναι ακόμα διεθνής και σφυρίζει κανονικά που τίναξε ένα πρωτάθλημα στον αέρα και εσύ μου λες τώρα για ΒΑΡ και για ξέρω εγώ τι. Μα είπα να ξέρεις ότι το ΒΑΡ δεν θα είναι πανάκια, ούτε θα τα αγιάνει όλα. Φυσικά, απλά θεωρώ ότι κάποιοι θα είναι πιο διστακτικοί. Στη σφαγή. Όχι. Κάποιοι θα μαζευτούν κάπως. Δεν δηλαδή γίνεται. Αυτός εδώ. Εντάξει, θα πάει στον πάγο, θα το ρίξει στον πάγο τρεις αγωνιστικές και τι έγινε, σου λέει, ας πούμε. Εντάξει, εγώ αυτό που μου είπαν το έκανα. Εμένα ξέρεις που τι μου δίνει ελπίδα. Το ότι με το ΒΑΡ θα αλλάξουν πράγματα. Ένα πολύ απλό στοιχείο. Ένα επιχείρημα έχω. Το ότι δεν το έχουν αφήσει ακόμα να έρθει. Αυτό μου δίνει ελπίδα. Αλλιώς, αν δεν ανησυχούσαν. Θα έλεγα να σε έρθει, παιδιά. Όπως λέει ο Ιβάν. Ας το φέρετε, ρε παιδιά. Θα το πληρώσω εγώ κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν θέλω να παίρνω ψεύτικο πέναλτι. Δεν θέλω να βγω ψεύτικος πρωταβλητής. Θα βρουν τρόπο να το περκεράσουν. Τώρα ψάχνουν να δουν πώς θα γίνει. Και άμα άλλος σου κόψει το offside, ας πούμε, πριν, τι θα σου κάνει το ΒΑΡ, ας πούμε, όπως και να έχει. Όπως και να γίνει, κάτι θα βελτιώσει. Δεν γίνεται. Κλάβος. Ποιο είναι, Κωστή, υπάρχουν πολλοί αγώνες ακόμα μέσα στην Αθήνα. Εντάξει, και αν έρχεται ο ανεξιδωτιστής με στην Τούμπα και σου κάνει αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι ότι θα γίνει εκεί πέρα. Και πρέπει πραγματικά, δηλαδή αυτός ο διακοσμητικός ο Περέιρα, που καλά θα φέρει να ξεκαθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο υψηλόμιστος, ο αργόμιστος Περέιρα. Έτσι. Δηλαδή οι μισοί διαιτητές, ποιο είναι οι διαιτητές, το 80% από τους διαιτητές της Αθήνας εκεί πέρα είναι για το ανάθεμα. Πέτατος, καθάρι, εγώ πάρι, και άλλη απορία. Άλλη απορία. Ο Περέιρα, το καλοκαίρι, ας πούμε, πού τους είχε δει αυτούς τους διαιτητές που επέλεξαν. Δική του είναι επιλογή ή του Τριτσόνη, ας πούμε, και τον ξανακάνουν εξετάσεις για να... Ο συγκεκριμένος διαιτητής νομίζω έχει κοπεί και τον ξανακάνουν εξετάσεις για να περάσει δεύτερη φορά. Δηλαδή τα κλασικά, ας πούμε, τα κουλά, ας πούμε, τι γίνεται. Μια δεύτερη ευκαιρία δεν δίνεις, ρε αδερφέ, και εσύ απάνθρωπε. Και το τηλέφωνο, ναι. Και μια δεύτερη ευκαιρία, 50-50, να πάρω τη βοήθεια από το κοινό, να πάρω τη γυναίκα μου να μου πει. Τέλος πάντων. Μην πέφτεις στο ίδιο λάθος, Κωστή, γιατί το σε βλέπω στην αρχή κάποια στιγμή το είπες ότι ναι, κερδίσαμε τους διαιτητές κτλ. Δεν μπορείς να κερδίσεις συνέχεια τους διαιτητές. Δεν είπα αυτό. Αν δεν είπα αυτό. Αν δεν είπα αυτό.
δεν προστατεύει την επένδυσή της. Πρέπει η ΠΑΕ να κάνει σοβαρά βήματα. Δεν είπα αυτό, Κλάους, είπα το εξής. Δεν γράφει σε κανένα τευτέρι ότι θα πρέπει να κερδίζονται και καλά κάθε φορά για τους διαιτητές. Πού το λέει αυτό? Γιατί να μπούμε σε αυτήν. Αρνούμε να μπούμε σε αυτήν. Όχι, πέσαμε και με τον Άγγελο και είδαμε στο τέλος, ας πούμε, τι ξύλο φάγαμε. Τέλος πάντων, τι να πω. Έγινε, Κλάους. Σε χαιρετώ. Δύο εβδομάδες τώρα η ηρεμία, φιλιά. Σε χαιρετώ. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα, γιατί αργήσαμε να βγούμε. Ναι. Γεια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε. ΠΑΟ Κότο. Εκεί ασφαλίζει το αυτοκίνητό σας. Προϊόν που δημιούργησε ο επίσημος ΠΑΟΚ αποκλειστικά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εκεί με έγκυρο τρόπο. 2-11-93-5-5. Τηλεφωνείτε, ενημερώνεστε. Μπαίνετε και στο paokoto.gr. Απόλυτα ασφαλώς, απόλυτα σίγουρα. 140 έδινα στην προηγούμενη ασφάλεια, 105 δίνω εδώ. Σημαντική διαφορά. Φτιάχνουν πακέτα ειδικά για εσάς. Ενημερωθείτε. Μπείτε και ενημερωθείτε και στο paokoto.gr. Και φυσικά, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, νοστιμότερα κρέατα δεν θα φάτε πουθενά στην πόλη. Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, ένα μαγαζί κούκλα. Φωτεινό, υπέροχο, πεντακάθαρο. Ίδιες τιμές, δεν ανέβασε τίποτα σε τιμές ο Δημήτρης και η οικογένεια. Καταπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί. Με τον Diego Pancetta σε μεγάλα κέφια. Απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια, ζητήστε και η παντσέτα του και το μπιφτέκι του και το σουτζουκάκι του και το σουβλάκι του και τα μπριζολάκια του και τα παϊδάκια του και όλα. Και γλυκά χειροποίητα στο τέλος να τρέχουν τα σαλάκια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι θα τον βλέπετε τον Παντεσσαλονίκο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Πρώτο, πρώτο με το απόλυτο. Και άμα γουστάρουμε, θα γκρινιάζουμε κιόλας επειδή δεν παίζουμε μπάλα. Διότι εδώ ο κόσμος έχει και απαιτήσεις. Αλλά θα τα λύνουμε μεταξύ μας τα θέματα. Ενδοοικογενειακά. Αυτό το λέω επειδή χαίρονται οι διάφοροι γύρω-γύρω. Μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως να πιαστούμε. Τι να πιαστούμε, από τον Πασχαλάκη να πιαστούμε, από τον Λουτσέσκου, από τι, από κάπου πρέπει να πιαστούμε. Από τον Χατζερίδη, από τον Βέρμπλουμ. Κάπου πρέπει να πιαστούν για να πούν κάτι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξιδάρες, τεράστιες νταμιτζάνες, τεράστιες δεξαμενές. Με βατήρα για να κάνουν και βουτιά όπως ο Σκρούτς Μακντάκ στο θησαυροφυλάκιο. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε γραμμές, ξαναλέω για τελευταία φορά ότι κληρώνουμε τριήμερο στις Θερμές, καταπληκτικό στο Λουτράκι Αριδέας και μια σακούλα κρέατα για το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάω 29. Καλημέρα σας. Ναι, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε για να κάνουμε διάλογο. Εμείς. Εσείς. Άμα είμαστε εμείς, καλημέρα. Εσείς είστε μαζί μας ή με τους άλλους? Εμείς είμαστε με τους άλλους, αλλά και μαζί σας μαζί. Εμείς είμαστε οι άλλοι όμως. Και μαζί σας είμαστε. Άρα και με τους άλλους και μαζί μας. Έτσι, έτσι, καλημέρα. Και μαζί και μόνος. Πάλι νιώθω μόνος. Εγώ δοθεί δύο πράγματα. Δύο. Δύο. Το πρώτο είναι ότι πληροφορείς από την Αθήνα λένε ότι ο Ιάκ και ο Ολυμπιακός θα ζητήσουν να σταματήσουν οι ξένοι διαιτητές. Γιατί τους χαλάει, δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορούν να κερδίσουν, ρε φίλε, τίποτα. Ούτε ένα μεταξύ των, ναι. Έτσι ακριβώς. Και το άλλο και σοβαρό τώρα που είναι πέρα από τη βλάκη μας. Θεωρώ ότι και το πρώτο ήταν πολύ σοβαρό που είπες, να ξέρεις εγώ. Αυτό, ναι, φυσικά και είναι. Να ξέρεις. Απλά αυτό που λέμε τώρα ότι προσπαθούμε να βρούμε, να γκρινιάξουμε που είπες προηγουμένως. Ναι. Επειδή έχουμε πολλά παιδιά που είναι λίγο μπερδεμένα. Εντάξει, πολλά μπερδεμένα. Πολλά παιδιά που είναι απαιτητικά. Έτσι. Που είναι απαιτητικά, ναι, ναι, ρε παιδί. Η κατηγορία μας δεν πάει σε αυτούς, το ξαναλέω, το διαχωρίζω. Όχι, όχι, έτσι, όχι. Δηλαδή όχι, είμαι ξεκάθαρος. Αυτό θα έλεγα, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, ότι και εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί να μου τη δώσει και στο επόμενο διαιτητικό λάθος να πετάξω ένα μπουκάλι νερό. Αυτό πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα. Η ομάδα μας βλέπουμε ότι κερδίζει ακόμα και τα σημαίακια, κερδίζει και τις φυρίχτρες. Θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να μας κάνουν μπάχαλο όπως και πέρυσι. 100%. Κωστή. Σ' ακούω, δεν σε διακόπτω. Α, βλέπω, ναι, τώρα ποστάρισμα που μπήκε. Όσους αλήτες και να στείλετε, ο ΠΑΟΚ βαθμό δεν χάνει. Αυτό είναι και, και έχουν τα βίντεο. Χάσαμε. Φίλε, με τα offside. Τρία μέτρα το ένα, τέσσερα μέτρα το άλλο. Ναι. Να το είδα τώρα και εγώ προηγουμένως πριν σε πάρω τηλέφωνο, τα έβλεπα. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ό,τι και να κάνουν, δεν χάνουμε βαθμούς. Χάσαμε δύο βαθμούς από το περσινό πρωτάθλημα. Απλά μία μόνο επισήμαση. Δεν πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Δεν πρέπει να το θεωρούμε λογικό.
δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο αυτό και φυσιολογικό. Είναι λάθος η ομάδα κάποια στιγμή. Δεν θα μπορέσει, ρε φίλε. Δεν θα μπορέσει. Για ποιο λόγο εγώ. Όλες οι ομάδες του κόσμου, ρε παιδιά. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Με την Bayern. Δείτε τι γίνεται με τη Real και την Barcelona στην Ισπανία. Εδώ μόνο εμείς στον κόσμο όλο. Μόνο εμείς, Άγγελε. Σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε το στραβοπάτημα. Γιατί οι άλλοι σπρώχνουν. Όχι, εντάξει. Όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, καταλαβαίνει ότι όλες οι ομάδες κάποια στιγμή μέσα στο πρωτάθλημα θα κάνουν την κοιλιά τους. Δεν μπορεί να πάει 30 αγώνες συν Ευρώπη, συν κύπελο, συν. Να πάει ένας παίκτης 30 αγώνες. Όμως πέρσι το κάναμε, φίλε. Και όμως πέρσι το κάναμε στο τέλος. Αν εξαιρέσει την Τρίπολη που ήταν η ομάδα καταρακωμένη από την κλοπή. Και επειδή κατάλαβε τι πρόκειται να γίνει, δεν χάσαμε πουθενά βαθμό. Περίμεναν για να πούνε, είδατε, ορίστε, κάναμε το απόλυτο και συνεχίζουμε έτσι. Έτσι, έτσι. Εγώ πιστεύω φέτος θα κάνουμε κάτι που έκανε παλιά ο Γαύρος, αλλά με άλλα πράγματα. Εμείς θα το κάνουμε αγωνιστικά. Η ομάδα τη βλέπεις και χαίρεσαι. Δηλαδή, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, ένα γκολ παραπάνω από αυτό που θα φάει, που δεν θα φάει. Γιατί για να βάλει γκολ κάποιος στον ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει έτσι στο Υπουργείο Αθλητισμού. Ακριβώς. Δεν βάζει γκολ εύκολα. Ακριβώς. Μπορεί να βάλει ένα γκολ παραπάνω από αυτό που χρειάζεται. Ξέρεις τι είναι το πολύ σημαντικό επίσης? Ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν ποτιστεί πλέον με το πνεύμα του νικητή. Έχουν καταλάβει τι τους κάναν πέρσι και κοιτούν φέτος. Ενώ δεν θα έπρεπε να γίνεται αγωνιστικά αυτό. Θα έπρεπε ό,τι υπάρχει να μου δίνεται. Καταλαβαίνουν και οι παίκτες φέτος και υπερβάλλουν αυτόν για να μην επιτρέψουν στον άλλον να μπορέσει να τον ακουμπήσει. Το χαμόγελο του Πρίγκοβιτς χθες, το ένα από τα offside του σταμάτησε. Αυτό είναι όλα, για μένα όλα τα λεφτά. Είναι περιωμένοι, είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή, ρε μπεσκέδες, ρε σκερβελέδες. Ξέρω τι κάνεις. Ξέρω τι κάνεις. Το χαμόγελο του Πρίγκοβιτς χθες ήταν όλα τα λεφτά. Ξένοι διαιτητές μέχρι και στη μακρινή γαϊδούρα. Ξένοι διαιτητές μέχρι και στο Κουκκάν. Δεν θα κερδίζουν πουθενά, ρε φίλε. Πουθενά. Θα πηγαίνουν να παίζουν με τον Απόλλωνα και δεν θα μπορούν να κερδίσουν. Και τώρα που είπα Απόλλωνα, ο Ματζουράκης έκανε δήλωση ότι αφού πρωτάθλημα εμείς ή κανείς. Έκανε τέτοια δήλωση. Όχι ρε. Είναι σε ένα αποστάρισμα. Είναι τρολάρισμα. Τρόμαξε. Γιατί λέω εντάξει, διαμαρτύρονται και οι αδυναμοί υποτίθεται. Όχι ρε. Λοιπόν, βάλεμε την κρίση 20-291. Έγινε, Άγγελε. Καλημέρα, ζούμε σου. Να είσαι καλά, ζούμε σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μπασκετικός. Έλα ρε Μπασκετική. Καλή νίκη. Κάναμε και στο μπάσκετ. Καλά ξεκινήσαμε και εκεί, όλα πάνε καλά. Δύο πράγματα. Δεν καταλαβαίνω, όταν πάμε στο γήπεδο, για ποιο λόγο πάμε? Μάλλον για να αφήσουμε βιογραφικό στην ΠΑΕ που χρειάζεται παίκτες, προπονητές. Έτσι δεν είναι, αλλά όχι για να πούμε ΠΑΟΚ. Καταρχήν δεν είναι όλοι οι ίδιοι χαρακτήρες που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Και το δεύτερο, ναι, και το πιο σημαντικό, ένα χαμόγελο μόνο για όλα τα ζωμουσάκια που είναι εκεί ψηλά αρκεί. Τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται. Κωστή. Να σε καλά, αδερφέ μου. Αυτά. Να σε καλά. Αυτά μόνο. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά. Άντε, φιλιά. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Υπάρχει ωραίο τρολάρισμα, το έχει βάλει ο Βασίλης ο Πατσατζάκης. Λοιπόν, Ουζουνίδης, 25 νάτου. Σιγουρεύτηκα με τον ΠΑΟΚ ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μαρίνο Ουζουνίδης. Δεύτερη παλιά, δεν σταύρωσε χθες η ΑΕΚ, παρεπτόντως. 39 του. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. Ο Μαρτίνς. Αν παίζουμε έτσι θα είμαστε πρωταθλητής. Πέδρο Μαρτίνς. Λοιπόν, 7-10-18. ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μήνης 2-0. Αφού έτσι πάει το τραγούδι, πρωτάθλημα εμείς ικανείς, στο κάτω-κάτω και εμείς χάσαμε. Γιάννης Ματζουράκης. Σου λέει, αφού εσείς κάνετε και χαίρεστε τόσο πολύ, είναι σαν το ανέκδοτο. Και η δικιά μας λέει έγινε που. Αλλά δεν χαρήκαμε τόσο πολύ. Θα το πω άλλη μέρα γιατί τώρα έχει γραμμές πολλές και δεν προλαβαίνω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Τελευταία αυτή. Καλημέρα. Δύο, ναι. Καλημέρα, έλα φίλε μου, έλα. Σ' ακούω. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Αντρέας. Έλα Αντρέα, έλα Νιου Γιόρκ. Έλα Νιου Γιόρκ. Έλα γοράκι μου. Έλα αδερφέ μου στην Αμερική. Ήθελα να σου πω, χάρηκα πάρα πολύ την περασμένη εβδομάδα του Πασχαλάκη που ξαναβρήκε τον εαυτό του. Βεβαίως. Αυτό χάρηκα. Δεν μπορούσα. Βεβαίως. Δεν τον αφήσαμε να τον χάσει τον εαυτό του. Δεν αφήσαμε να τον χάσει. Όπω δικέ μου, σαν να έβλεπα τον Οτσόα του Μεξικού. Μόνο που είναι πιο ψηλό. Ίδιος. Και έχει ένα δάχτυλο παραπάνω. Ο Οτσόα έχει ένα δάχτυλο παραπάνω. Δύο. Κάτω τον Οτσόα είναι του Μεξικού.
Πολύ χάρηκα, πολύ χάρηκα με τον Πασχαλάκη, γιατί είχαμε μια απαραίτηση σε κάποιο να τον διώξει και αυτά. Όχι να διώξει, όχι να διώξει, δεν υπήρξε. Βρήκε, όλη καλή ομάδα, μου ο Πασχαλάκης χάρηκα που βρήκε τον εαυτό του. Και αυτός ο Ζαμπά πήρε MVP εδώ στην τηλεόραση στην Ελλάδα. Ναι, ναι, στο Europa League βγήκε. MVP στο Europa League. Εξαιρετικό παιχνίδι έκανε. Ναι. Ήταν ο κορυφαίος εκεί στην Ευκορωσία. Τον έχουμε βασικό, τον έχουμε ή τον έχουμε Μπενεβγένε. Μπενεβγένε. Δεν έβγαινε. Λουτσέσκου ξέρει. Ο Ρασβάν ξέρει. Ο Σκούφος γνωρίζει. Ναι. Το είδαμε το καπελάκι που φοράει. Τι λέει μπροστά. Πάοκ. Γιατί λες μέσα αυτιά σκαπασμένος. Πάοκ λέει. Τι να λέει. Πάοκ λέει. Τι θα λέει. Τι θα λέει μπροστά. Όταν τον βλέπω εσένα θυμάμαι. Τι θα λέει. Επανομή. Αστραπή. Κουπαλιό. Χθες. Να με πάρεις και εμένα στην κλήρωση να πάρω καμιά πάσα από τον Νικολαίδη. Αυτά θα τα κανονίσουμε. Θα κληρώσω τούρτα. Ακούει ο Νικολαίδης. Τον πέτυχα και στην εκδήλωση. Να βάλεις και τα κλαρίνα. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Πολύ χαρούμενος, χάρηκα με τον Πασχαλάκη. Έτσι. Φιλιά, Ανδρέα. Σε χαιρετώ. Φιλιά στην Αμερική, στην άλλη άκρη του κόσμου. Γεια σου, αγόρι μου. Ζούμου σου, ζούμου σου. Στην Αμερική. Πάμε, τελευταία γραμμή. Δύο, δύο. Ναι, μην παίρνετε άλλο και να προλάβουμε να κάνουμε και την κλήρωση. Γεια σας. Ναι. Πέσαμε. Πάμε στο τελευταίο, όντως είχαμε ακόμα έναν. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς, αν θέλετε, αν δεν θέλετε. Θα κλάψουμε γοερά σε κάποια γωνία. Ναι! Πέσα μαζί, αντάμα. Ε, ναι, γεια σας! Ήρθα. Έλα. Έρχομαι ήν και ή αήν ήρθον ελίληθα ελίληθιν. Πέσαμε, αντάμα όλοι. Όλοι μαζί, αντάμα. Λοιπόν, αφήστε το έτσι και πάμε, πάμε, μία που περιμένει. Ναι, γεια σας! Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Να πω ότι ναι, με γουστάρει η χωριά της, είναι ξεκάθαρο. Άντε ρε Κωστάκη. Άμα σε γουστάρει πολύ, εντάξει. Για θες. Αίσθημα, φίλε, το αίσθημα. Δεν μου λες, πες μου λίγο, πες μου λίγο. Υπάρχει ντέρμπι κορυφής με τρίτο και δεδαρτό. Όχι. Α. Αλλιώς δεν λέγεται κορυφής. Είναι... Λέγεται, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία λοιπόν τότε. Όχι. Γιατί... είναι ντέρμπι παιδιάδας. Η κορυφή είναι στην κορυφή. Η παιδιάδα είναι παιδιάδα. Ναι. Ντέρμπι κορυφής. Εκτός και εννοεί το φροντιστήριο κορυφή. Το φροντιστήριο... Ναι, θα μπορούσε, ναι. Ναι. Ή το γάλα. Υπάρχει γάλα κορυφή, δεν υπάρχει γάλα. Νομίζω γιαούρτι. Ξένοι διαιτητές μέχρι να πεθάνει ο Χάιλάντερ. Κανονικά. Ξένοι διαιτητές μέχρι να βγει η Πάμελα Άντερσον με Ζιβάγκο. Δεν μπορούνε, δεν μπορούνε αυτοί, δεν μπορούνε. Φάνηκε τελικά ότι δεν μπορούνε. Να παίξουν ποδόσφαιρο δεν μπορούνε. Παίζουν μπάλα, έτσι είναι η μπάλα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Απόλυτα φίλε. Και μάλιστα χωρίς ένσημα. Με μπλοκάκι. Μαύρη εργασία. Μπλοκάκι. Δουλεύουμε ούτε και μαύρη. Σάββατα. Ούτε και Σάββατα φίλε. Και αργίες. Και με τα μεσονύκτια. Και διπλές βάρδιες. Έτσι. Σε οι μεγάλες ομάδες φαίνονται στο γήπεδο. Είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, κερδίζουν. Εκεί μέσα παίρνουν τα πρωταθλήματα. Εκεί παίρνουν τα πρωταθλήματα. Εκεί. Και με τη διαιτησία αμαλάχη. Αμαλάχη. Κοίταξε. Και οι μεγάλες ομάδες χάνουν. Φυσικά, αλλά το πρωτάθλημα το παίρνουνε. Ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω το εξής. Είσαι με μια μέτρια ρε παιδί μου κατάσταση. Σε μια σχέση. Με μια που είναι κάπως. Σου κάνει το βίο αβίωτο. Ξαφνικά γνωρίζεις μια από το εξωτερικό η οποία σε κοιτάει στα μάτια, σου φέρεται υπέροχα, περνάς φανταστικά. Όταν έχεις λοιπόν βιώσει αυτή και έχεις πάει με εκείνη, μετά γυρίζεις και βλέπεις σε ποια κατάσταση ήσουνα. Και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα εξόφθαλμα η διαφορά του ξένου διαιτητή με τον Έλληνα. Κατάλαβες. Κάνει τον μπαμ. Ζούμε πλέον και το άλλο. Πρόσεξε. Χωρίς να σημαίνει ότι κάναν άριστες διαιτησίες αυτοί. Δεν ήταν άριστοι οι ξένοι. Ειδικά στο μάτς με τον Μαύρο. Ο διαιτητής δεν ήταν. Έτσι. Όμως βλέπω εκεί το ένα και συγκρίνω με τη σάπια κατάσταση εδώ πέρα. Και φίλε, καταλαβαίνεις εκεί, τώρα. Είναι εξόδαλμο πλέον. Εκεί καταλαβαίνεις και το ανθρώπινο λάθος. Αυτό λέω. Δηλαδή με τον ξένο διαιτητή θα πεις ήταν ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος έχει γίνει από αυτόν που τους έκανε διαιτητές. Αυτό είναι. Αυτά. Έγινε. Εντάξει. Βάλαμε την κλήρωση. Δημήτρης 915. Γεια σου Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου μενεξέ. Ζούμου σου. Γεια. Λοιπόν. Μαέστρο. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Εδώ είναι τα κεντρικά. Εδώ βγαίνουν οι άδειες για τους υπόλοιπους. Εδώ είναι το franchise, να ξέρετε. Ζουμουσού λέμε. Αφήστε τους να κουρνιάζουν
Αφήστε του να γκρινιάζουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα καλά, όλα καλά. Χορηγή δεύτερη ώρα ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Εκεί ασφαλίζεται 2-11-93 5 πεντάρια. Φυσικά δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή υπέροχα φαγητά, υπέροχες πιατάρες σε έναν εγκαινισμένο χώρο. Για το ΠΑΟΚ ΟΤΟ, με ρωτάτε, μπείτε στο paokoto.gr, ενημερωθείτε για τα πακέτα. Εξαιρετικές τιμές, απόλυτα έγκυρα, απόλυτα φερέγγια. Σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Μαέστρο, δώσε δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 77 για να δώσω τα κρέατα και τις θερμές. Το 22, σε πολύ δυνατός φίλε. Και το 53, με εντυπωσιάζεις φίλε. Με εντυπωσιάζεις, είσαι τέτοιο. Μινιρί, μουνουρού, MVP. Α, αυτό είναι αγόρι μου, αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, δεν μπορώ να διαβάσω μηνύματα σήμερα, έχει τόσες γραμμές παιδιά, όλα μπαίνουν στην κλήρωση, συγχωρέστε με. Την εκπομπή την ακούτε σε επανάλα στο zoomusu.gr, στο site μας, μπαίνετε εκεί και ενημερώνεστε, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, τα κρέατα πηγαίνουν στον 652, που δεν μας έχει στείλει ονοματεπώνυμο, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. 6944-652 δεν μας έχει στείλει ούτε όνομα ούτε επίθετο. Κωστή, καλημέρα. Ζουμουσού, βάλαμε για τα κρέατα. Κερδίζει τα κρέατα. Πάω να δώσω και θερμές. Πάω για τις θερμές. Πάω για τις θερμές. Λοιπόν, ο Μάνος Παχυγιαννάκης 6947-372 κερδίζει τις θερμές. Προλαβαίνουμε να το βγάλουμε αερά. Μαριλής, είσαι έξω. Κοριτσάρα μου, 6947-372 Μάνος Παχυγιαννάκης. Αυτός είναι φίλος μου, αλλιώς θα τον λέγανε αδύνατο Γιαννάκη, τον λένε Πάχη Γιαννάκη και είναι φίλος μας. Μισό δευτερόλεπτο, τον βγάλουμε αέρα, να χαρούμε όλοι μαζί, αντάμα, έρχεται η τρόικα του Λίβερο, δεν φεύγει κανένας εδώ, σε 104, πάμε να βγάλουμε τον τυχερό αέρα, να χαρούμε όλοι μαζί, αντάμα. Αν μπορεί, μπορεί να δουλεύει, μπορεί να μην είναι. Θα το κάνουμε γιαγιά, με γιαγιά, το δώρο. Γιαγιά, επανάληψη. Ναι! Ναι. Γεια σας! Γεια σας. Ο Παχυγιαννάκης! Ναι, ο ίδιος. Αναδυνατήσεις! Λέω, Περίμενα να βγω λίγο έξω λίγο. Από τα ρούχα σου να βγεις! Όχι, μη με σκανδαλίζεις! Μη κάνεις τέτοια τη γιαγιά! Μη για τη γιαγιά! Ρωτάω λοιπόν! Παχυγιαννάκης! Όταν αδυνατήσεις! Έχεις το ίδιο επίθετο! Με ποιον να... Ε! Με αυτόν να! Με τον ένα μηδέν! Μάνο, κέρδισες τριήμερο θερμές, αδερφέ! Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε πάντα τυχερός. Να είστε δυνατοί και να κάνετε τέτοιες εκπομπές. Αγόρι μου. Αυτό έχει σημασία. Αγόρι μου. Όχι αν κερδίζω εγώ ή κάποιος άλλος. Έτσι, θέλω να πεις τα ίδια και όταν θα πάρω και θα σου πω σου κάνουμε πλάκα, δεν κέρδισες, κέρδισε άλλος. Τα ίδια να μας πεις. Αγόρι μου, το ξέρω, αδερφέ μου. Το ξέρω. Να έρθεις από εδώ να πάρεις το βάουτσερ που λένε στα χωριά μας για να πας θερμές να περάσει υπέροχα. Εντάξει, παιδιά, να σε καλά. Ζουμουζού, αδερφέ! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Α, γιαγιά, να βγω έξω, αμέσως. Αύριο χρωστάω επανάληψη, γιαγιά. Μια φορά την ακούσαμε μόνο τη δόλια. Σας ενδόγλυκα. Γεια σας, γεια σας! Ζουμουζού! Ζουμουζού λέμε, γεια!